Ακούμε διάφορες βερσιόν αυτές οι μέρες. Το ένα είναι το σε και σε 2-3, 24 ώρα. Ένα άλλο που μου άρεσε χθες, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έγραψε. Τι ωραίο να λες ποιος και να μην μπορεί ο άλλος να σου πει αυτός 1-0, επειδή δεν έχουμε ανοίξει γραμμές. Ποιος! Ξεσπάω. Ποιος! Έχω 3 χρόνια, δεν τη λέω τη λέξη, την έχω κάψει. Ένα άλλο που παίζει είναι πριν τη μεγάλη εβδομάδα, πριν τη μεγάλη εβδομάδα. Καταπληκτικό. Δεν είναι υπέροχο. Πριν τη μεγάλη εβδομάδα, πριν τη μεγάλη εβδομάδα. Θα το βρω τον Τζακαλάκο, ο οποίος το έχει εμπενεφεσετή. Θέλω να αποθεώσω αυτά τα τσακαλάκια, αυτά τα υπέροχα παουξάκια στην Ιχθυόσκαλα, στη Μηγανιώνα, τον Κώστα τον Βαρσαμά, τον φίλο μου, αλλά και τον Δημήτρη τον Μαστρογιάννη, ο οποίος έχει κοινοποιήσει την δημοσίευση 3 ώρες πριν. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε τώρα και λέμε ότι ξυπνάμε νωρίς κτλ. Αυτοί 3 ώρες πριν, δηλαδή στις 5, έχουν κάνει ένα σαματά παιδιά στη Μηχανιώνα. Αναπαράσταση απονομή, έχουν μπει με κύπελα, πυρσί, κόρνες, νταβαντούρι, αποθέωση, συνθήματα. Ένα πράγμα έχω να πω για αυτά τα παιδιά. Σκεφτείτε τι ώρα ξυπνούν, πόσο σκληρές είναι οι συνθήκες στη ζωή τους. Δηλαδή, εμείς ξυπνάμε ένα πρωί, ξυπνάμε λίγο νωρίτερα και λέμε ότι εντάξει, πω όπως σήμερα ρε παιδί μου. Αυτοί ξυπνούν χρόνια. Ξυπνούν. Δεν κοιμούνται βασικά. 2, 1, 3. Η ζωή τους είναι έτσι. Παρότι λοιπόν με κρύο, με ζέστη, με χιόνια, με ήλιο είναι εκεί και η ζωή τους εξαρτάται και από τα τερτύπια του καιρού και από το αν το ψάρι θέλει να πάει στο δίχτυ ή όχι, βρίσκουν τα αποθέματα, τα κουράγια, το χιούμορ, την όρεξη και κάνουν βιντεάκια όπως την άλλη φορά με την κάσα, με το φέρετρο. Όπως διάφορα ωραία πράγματα που έχουν κάνει, την αγάπη μας, τα φιλιά μας στους φίλους μας εκεί και στο σύνδεσμο Μηχανιώνας που μας δένει μια ιστορική παρουσίαση, μια ιστορική παρουσίαση στο χορό τους με τον συγχωρεμένο τον Παναγιώτη τον Πικυλίδη εκεί, με τον Παπαχρήστο, με τον Γκαρσία, με τον Κούδα. Με τον Κούδα, με τον Γκαρσία, να τους πω ηλικιακά. Γενικά ένα μαγικό βράδυ. Είδα το βιντεάκι, μπράβο σας παιδιά που έχετε την διάθεση, έχετε την όρεξη. Ο ΠΑΟΚ κινεί την πόλη, έχω να σας πω. Σταματήσαμε να σηκώνουμε το τηλέφωνο για τα εισιτήρια, αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή σταμάτησα, το λέω για να μην παρεξηγούνται κάποιοι. Αλλά μου έρχονται διάφορα μηνύματα, ξέρεις, η δική μου εταιρεία, μου λέει, ο Δημήτρης μένει από κάτω, έφτιαξε το τούνελ από το οποίο θα βγουν οι παίχτες. Θα γίνει μια αψίδα. Ο άλλος μου λέει, εγώ έκοψα το τιμολόγιο από την εξέδρα που θα μπει μπροστά στην 7, σας είπα. Δηλαδή, ούτε ξέρεις ποιος μπορεί να σου δώσει την πληροφορία. Ο άλλος μου λέει, η άλλη μάλλον, μου λέει, εγώ έκοψα το τιμολόγιο στην εταιρεία τη γραφιστική που έφτιαξε τις αναπαραστάσεις που θα μπουν αυτοκόλλητο στο κόκκινο το ξεσκέπαστο το πούλμαν. Ο άλλος μου λέει, εγώ ήρθα σε επαφή με το Υπουργείο Υποδομών για να μπουν στην ταράτσα ή στην αυλή του σχολείου δίπλα η πυρσή, η πύραυλη να πούμε το... Καλά, εντάξει, σας είπαμε. Δεν περνάνε οι ώρες. Με τίποτα δεν περνάνε οι ώρες. Έχω Σωτήρη Δασκαλάκη απέναντι. Τσακαλάκο, πού είσαι να κάνεις μια αλλαγή με τον Κιώση. Σου είπε, μπορείς να έρθεις Δευτέρα. Κάνεις αλλαγή. Μπορείς. Ο Κιώσης μου είπε, άμα θέλεις. Δηλαδή, τη Δευτέρα να έρθεις εσύ. Και ο Κιώσης να πάει Τετάρτη. Θέλεις. Μίλησε το λίγο, ξέχασα να σε ρωτήσω. Νόμιζα ότι το μιλήσατε. Απλά η δευτεριάτικη καταλαβαίνεις. Αισθάνομαι ιδιαίτερα όμορφα που κάνουμε αυτές τις εκπομπές οδηγούμενοι σε αυτή την Κυριακή. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να ξαναπώ είναι αυτό που λέμε, που ακούμε μέσα από την εκπομπή από πέρσι τον Ιανουάριο,
αυτό. Ρεμάλα. Το νου σας ρεμάλα. Το νου σας καλά. Ρεμάλα. Πρώτα νίκη με το Λιβαδιακό. Και μετά. Πρώτα τον Κουμπότ και μετά. Γιατί έρχονται κι άλλοι. Πρώτα οι Κουμπότ και μετά. Πρώτα σουβλακερί του σουβλάκιδες και μετά όλα τα άλλα. Πρώτα αυτό. Άντε εμείς γύρω γύρω ετοιμαζόμαστε και τρελό πανηγύρι. Ειδοποιήσαμε γυναίκες, μανάδες, μπαμπάδες, παιδιά. Μου λέει Τζόρτζια την Κυριακή λέω γυναίκα είμαι ένα μη υπαρκτό πρόσωπο. Δηλαδή τι εννοείς, τίποτα. Θα φύγω κάποια στιγμή το μεσημέρι και μπορεί να έρθω την επόμενη μετά την εκπομπή. Το άλλο απόγευμα. Είμαι λέω μια Φάτα Μοργκάνα. Ένα άειλο πρόσωπο. Στα καράτε δεν υπάρχουν κάτι, κάποιοι που δεν πατάνε στο έδαφος, που είναι αερικά. Που σηκώνονται από το έδαφος και περνάνε ή πηδάνε κάτι φράχτες, να πούμε 50 μέτρα. Ένας τέτοιος θα έμελε την Κυριακή. Λέει γίνεται στέψη, ε. Γίνεται στέψη. Θα φιλήσουμε τα παιδάκια μας, γιατί ο μικρός ήθελε να τον πάρω, αλλά είναι πολύ μικρός για να καθίσει πάνω από 5 λεπτά, ειδικά ο συγκεκριμένος. 5 είναι το ευχάριστο σενάριο για να καθίσει 5 λεπτά σε μια θέση. Και έτσι οδηγούμαστε σε αυτό. Το ωραίο είναι ότι το γλεντοκόπι συνεχίζεται, δηλαδή μέσα σε αυτή τη βδομάδα που ξεκίνησε με την τεράστια στενοχώρια για το σοβαρότατο τραυματισμό του Αντρέ, παρεπιπτόντως φροντίσαμε με πολύ όμορφο και αξιοπρεπή τρόπο να φτάσει εκεί που έπρεπε το μήνυμα του ακροατή, χωρίς να σφετεριστούμε τίποτα ή χωρίς να το πιστωθούμε εμείς. Είπαμε, ο ακροατής Καραβασίλης νομίζω, ο οποίος είπε πρέπει να δηλωθεί στο φύλλο αγώνα, πρέπει να μπει αλλαγή στο 93, σκαλαλήσει μια αλλαγή. Θεωρώ ότι δεν θα χρειάζεται και η τρίτη αλλαγή για να πάρουμε το μάτς με το Λεβαδιακό μέσα στο γήπεδό μας. Και έτσι, να έχουμε το νου μας για την Κυριακή. Είπα, έφτασε εκεί που έπρεπε η πληροφορία και θα κρίνει ο Αντρέ, αν θέλει. Η αλήθεια είναι ότι μια μελαγχολία τον πιάνει τον άλλον όταν θα φορέσει τη στολή, όταν είναι τέτοιος χαρακτήρας, τέτοια ιδιοσυγκρασία, όταν έχει τέτοιο πάθος, όταν έχει τέτοια τρέλα. Σου λέει να μπω μέσα και να μπορώ να κλωτήσω τον τόπι. Απλά να περπατήσω μέσα, να νιώσω βέβαια την απέραντη αγάπη του κόσμου, να εισπράξω την απόλυτη αποθέωση και να βγω. Εμείς φροντίσαμε πάντως να φτάσει εκεί που έπρεπε. Στον πιο αρμόδιο. Και βάζουμε μία τελεία εδώ. Χθες, και θα πω τους χορηγούς τώρα, σε λίγο, είδατε ότι προχθές μάλλον φυλάει δαχτυλίδι Ολυμπιακού ΑΕΚ ο Όφη, ψηφίζει αυτό που θέλανε εκείνοι και την επομένη, ο του θαύματος, αθώος ο Όφη για την ιστορία με τον Αιγινιακό. Και μένει στην κατηγορία. Έλα ρε Δερβίση. Αλήθεια. Τουλάχιστον ρε παιδιά. Εσείς οι κριτικοί. Δεν πήγε τζάμπα η ψήφος έτσι. Αμνάνε μόνο αυτό. Με το που γίνεται το σούξου μούξου. Η ΕΠΟ. Η δικιά μας ΕΠΟ υποτίθεται. Η δικιά μας ΕΠΟ. Τι κάνει. Δίνει το μάτς με το Βάζελο στα χαρτιά. Στο Γαύρο. Ο γνωστός Γαύρος. Αυτός ο οποίος είχε πάρει ένα πρωτάθλημα με το Βάλνερ στα χαρτιά. Αυτός ο οποίος πέρσι δεν βγήκε να αγωνιστεί καθόλου. Πήρε τους βαθμούς στα χαρτιά. Και τώρα παίρνει τον αγώνα που διακόπηκε επίσης στα χαρτιά. Βλέπετε, φτάσαμε έναν αγώνα, δύο αγώνες πριν το τέλος και τους συντηρούν με μηχανικό τρόπο μέχρι τέλους. Θυμάστε που σας είχα πει, στοιχηματζής εγώ δεν είμαι. Είχα πει και γύρω στο Φλεβάρι, παίξτε μόνο νίκες ο Γαύρος. Βάλτε ένα εικοσαρικάκι. Πείτε ότι φάγατε δύο σάντουιτς και πιάτε και δύο καφέδες. Παίξτε μόνο νίκες. Δεν θα τον αφήσουν να χάσει πουθενά. Γίνονται τα έσχη στην Πάτρα, πού να αφαιρέσουν βαθμούς. Όχι, κανονικά δεν είναι τίποτα παιδιά. Αθλοπαιδιές, παίζα τζανταλίνα μανταλίνα και στον κόλο μια σωλήνα. Πόσα είναι αυτά. Τώρα γίνονται αυτά που γίνονται με το Γαύρο
με τον Βάζελο και πάρε τους βαθμούς στα χαρτιά. Παρεπιπτόντως, το Βαζελάκι που σκούζει, γιατί έβγαλε ανακοίνωση χθες, ο κατεπάγγελμα χάρτινος νικητής, αυτοί που παίρνουν το μας στα χαρτιά κτλ. Έτσι, υπάρχουν οι κανονισμοί για να εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που φέρει ευθύνη ο Παναθηναϊκός, αλλά και στις περιπτώσεις που κάποιοι επιπροκειμένου αυτά, ο ΚΑΠ, συγχαρητήρια στους όσους επιλέγουν αυτά, ο χάρτινος γάβρος. Συγγνώμη, με αυτόν δεν συμπράξατε μία μέρα πριν στη Super League. Με αυτό δεν ανταλλάξατε γλωσσοφυλάκια, λέω εγώ, την προηγούμενη μέρα. Αφήστε τις ανακοινώσεις λοιπόν, γιατί δεν σώζετε ούτε τα προσχήματα. Ξαναλέω, αυτούς με τους οποίους συνέπραξε την προηγούμενη μέρα, την επομένη σε τρύπησε. Σου πήρε το μας στα χαρτιά. Έτσι, όμορφο και ωραία. Το γλεντάμε, θέλω τραγουδάκι από χαρά Βέρα για όλο αυτό. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Βάτο ρε φίλε, έτσι. Φτάσαμε δύο μάτς πριν το τέλος και ακόμα τον κρατάνε σε μια απόσταση τέτοια. Καλά μηνύματα χθες στο διαδίκτυο, άμα δείτε. Μπορεί να μπουν μέσα, λέει, να τους εφερδούν οι βαθμοί, να χάσουν στα Γιάννενα. Άντερε Ολυμπιακάρα, λέει. Κοντά είμαστε, ο Θεός είναι Ολυμπιακός και τέτοια. Είσαι ο Χαδιάρης μου και ο Ερωτιάρης μου. Σε αυτούς λοιπόν που λένε ότι παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο, τους θυμίζω το πιο εύκολο, το πιο εύκολο απόγευμα. Ο πιο εύκολος άσος μέσα στην Τούμπα ήταν μαζί τους. Πιο πολύ με δυσκόλεψε το Γιάννενο. Έτσι, ή ο Πανιώνιος. Ή η Λαμία. Με σας έκανα αυτό. Τσίφτη μου. Ήσουν ο Χαδιάρης μου. Χαμπάρι, φίλε. Κανένας. 2-0 στο 18 δεν είχε κανένας. Χθες περνάω να πάρω. Τέλος πάντων, είχα διάφορες δουλειές. Ήθελα πολύ να δω το Manchester City Tottenham. Άργησα να γυρίσω σπίτι. Το ένα παιδί, να το άλλο παιδί, να αυτό, να εκείνο. Δηλαδή, καθυστέρησα. Λέω εντάξει, ρε παιδί μου, έχασαν 20 λεπτό. Πόσο μπορεί να είναι. Ανοίγω στο 25, στο 30, στο 28 και βλέπω 3-2. Αλλά ρε φίλε. Δηλαδή, βάλανε μια πλαστική καρέκλα από πανηγύρι στην εστία και φύγανε. Πήγαν για κατούριμα οι τερματοφύλακες. Όποιος δεν έχει δει χθες το μάτς του αιώνα, δηλαδή νομίζω ότι μπαίνει δίπλα σε αυτό το Bayern Manchester, σε αυτό το τελικό Champions League αυτό που έγινε χθες, πέρα από τα 4 γκολ σε 11 λεπτά, που δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή 4 γκολ σε 11 λεπτά. Ξαναλέω, άμα φύγουμε και βάλουμε δυο ψάθινες καρέκλες, θα το αλλάζω, όχι πλαστικές, θέλω εκείνες από καφενείο, που είναι οι κλασικές, οι παραδοσιακές, που άμα είναι, έχεις λίγο χοντρό ποπό, κάθεσαι πάνω στα ξύλα, στα 4, είναι δηλαδή ανάλογα με την περίπτωση. Λέω λοιπόν ότι έχει γίνει το μάτς του αιώνα χθες. 4-3 κερδίζει η Manchester City και στο 93 βάζει γκολ, γκολ πρόκρισης και γίνεται 5-3. Στα ύψη ο Γκουαρδιόλα βγάζει τις φανέλες, αυτά τρελαίνεται γροθιές, αυτά έτσι ουρλιάζει θριαμβευτικά, κοιτάει τον ουρανό, σε παραζάλει η οπαδή της Manchester City, μια παράνοια, μια τρέλα, μια... κάπου το έχουμε περάσει αυτό βέβαια, σας θυμίζω. Απλά χθες δεν ήταν Κομίνης, ούτε έγινε καμιά κολοτούμπα, ούτε υπήρχε ένας Μπάρκας. Και ξαφνικά βλέπεις, παγώνει το βλέμμα τους και βάζει το χέρι στο αυτί ο διαιτητής. Δεν είναι επειδή θέλει να κάνει την κίνηση που κάνουν οι παππούδες παλιά με το μικρό δαχτυλάκι όταν τους ενοχλούσε αυτό το κρακ 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 κρακ. Έτσι, δηλαδή που κάτι έχει μπει μέσα στο αυτί ή δεν ακούω καλά. Δεν είναι χαρακτηριστική αυτή η κίνηση, ρε Σωτήρη. Αυτό το έτσι, Ούτε με τίποτα. Κάνει ένα έτσι και σηκώνει το χεράκι του. Από τις πιο γρήγορες αποφάσεις μέσω VAR, Video Assistant Referee, και όχι από το Βαράτε Βιολιτζίδες, ούτε από το Βαρούχα. Εδώ πιθανόν να πούνε ότι είναι από το Βαρούχα, το VAR. Και σε 50 δευτερόλεπτα, οι άλλοι έχουν κάνει την διαδρομή κόλαση παράδεισος, αλέρε τουρ, με στάση στο Λεβέντι για σουβλάκια και χυμό Φλόρινα. Και εκεί που βλέπεις είναι πεσμένοι κατάχαμα και κλαίνε οι παίχτες της Τότεναμ, ξαφνικά ένα ραβδί τεινάζονται, ο Ποκετίνο βγάζει το σακάκι, πετάει στα ύψη, το κοντράστ απίστευτο.
όπως βλέπετε, αλλάζει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ακόμα και ο πανηγυρισμός πλέον, τώρα μάθαμε το εξής. Περιμένει ο παίκτης, όλος ο κόσμος, εμείς στους τηλεοπτικούς δέκτες, οι οπαδοί στο γήπεδο, να δουν τι θα πει το ΒΑΡ. Εμένα μου αρέσει αυτό. Να ξέρετε. Εμείς το ζητάμε 2 χρόνια. Να το κάνετε και εδώ. Πιθανό να γίνει του χρόνου. Αξίζω. Να πάρω αυτό που αξίζω. Είναι γκολ. Να μετρήσει. Δεν είναι. Να μην μετρήσει. Δεν θέλω. Μου έχουν κάνει πέναλτι. Να δοθεί. Δεν μου έχουν κάνει. Ξεγέλασε ο παίκτης με τον διαιτητή. Να μην δοθεί. Να μην δοθεί. Και έρχονται τούμπα όλα τα συναισθήματα. Όποιος δεν το είδε χθες αυτό το πράγμα στο τέλος. Μιλάμε τώρα για αρχαία τραγωδία. Παγώνουν όλα. Και έρχονται τούμπα. Έρχονται ανάποδα. Χορηγούς δεν είπαμε. Θέλω να πω ότι σήμερα θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Χαίρομαι που και άλλοι φίλοι, άλλη ραδιοφωνική παραγωγή, όχι ότι ανακαλύψαμε την Πενικυλίνη, παίζουν αντίστροφη μέτρηση. Περιμένω να δω τι άλλο θα σκαρφιστούν. Γελάω πραγματικά με την ψυχή μου. Ξαναλέω, δεν λέω ότι ανακάλυψα, ας πούμε, τη φωτιά ή την Πενικυλίνη. Αλλά έτσι λέω, ρε παιδί μου. Το γλεντάω, μου έρχονται μηνύματα. Ξέρεις, και ο τάδε. Το επόμενο είναι να βάλουν ένα μπαλαφόμετρο, ξέρω εγώ, να κάνουν ένα ηχητικό με τη γιαγιά. Δεν ξέρω τι, ας πούμε. Τραγουδάνε, τραγουδάνε πλέον κιόλας. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν πειράζει, παιδιά. Μια χαρά. Χαίρομαι που σας αρέσει αυτό που κάνουμε. Έτσι, κάτε και καμιά αιμοδοσία, άμα είναι. Τουλάχιστον. Να πούμε ότι κάνατε ένα καλό. Λέω τώρα. Κλείνω τη μικρή χαριτωμένη παρένθεση. Εντάξει. Απλά να ξέρετε, γνωρίζουμε τι γίνεται. Και πολλές φορές κάνε κάτι δικό σου κι ας είναι μέτριο, αλλά είναι δικό σου παρά να προσπαθείς να αντιγράψεις ή να μιμηθείς ή εκτίθεσαι. Αν το καταλαβαίνεις, καλώς. Αν δεν το καταλαβαίνεις, δεν βαριέσαι. Προχωράμε παρακάτω. Και το ξαναλέω, όχι ότι ανακαλύψαμε κάτι φοβερό. Απλά έχουμε πόσα χρόνια που κάνουμε αντίστροφη μέτρηση. Έτσι. Έτσι, ρε παιδί μου. Κλείνω την παρένθεση σήμερα. Κληρώνουμε τριήμερο στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας, στο Φιλοξένια. Καταπληκτικό το ξενοδοχείο, πετρόκτιστο, ξύλα μέσα αυτά, πέτρες, υπέροχο, ατμοσφαιρικό, με τα σούξου μούκου, σε ένα πάρα πολύ όμορφο περιβάλλον, σε έναν ευλογημένο τόπο, μέσα στο καταπράσινο, με τα λουτρά της, η περιοχή. Κληρώνουμε ένα τέτοιο τριήμερο και μέσα από τα τηλέφωνα και μέσα από τα μηνύματα. Σήμερα όμως κληρώνουμε και 2 κάρτες για δωρεάν σύνταξη και υποβολή φορολογικής δήλωσης από τη Φοροπρόβλεψη, το χορηγό μας την δεύτερη ώρα. Γιώργος Μουτσιάνας, στη Βενιζέλου 50. Μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr, μας δίνει σήμερα 2 κάρτες για δωρεάν σύνταξη και υποβολή φορολογικής δήλωσης. Είναι κάτι. Έτσι. 2 τέτοιες κάρτες. Όχι το ίδιο άτομο, σε 2 διαφορετικούς. Θα τις κληρώσουμε. Θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση για μπλουζάκια ζουμουσού. Σήμερα το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσω τα τσαρό. Υπέροχα, όμορφα, χαροπά, μαύρα με λευκά γράμματα. Δεν πέφτει με τίποτα! Μην ξεχνιέστε! Μην ξεχνιέστε! Πριν τη μεγάλη εβδομάδα! Πριν τη μεγάλη εβδομάδα! Μου λένε τι θα γίνει στον ημιτελικό με Τρίπολη. Καθίστε. Καθίστε πρώτα, δηλαδή, καθίστε να ζήσουμε αυτό το πράγμα την Κυριακή. Αυτό που θα γίνει την Κυριακή δεν έχει ματαξαναγίνει. Αυτό που θα ζήσουμε την Κυριακή, που ο Θεός μας αξιώνει να το ζήσουμε, κάποιοι του σκέπασαν με το ξύλινο παλτό και πήγαν στον άλλο κόσμο και δεν πρόλαβαν να το δουν. Έφυγαν. Είτε λόγω γυρατιών, λόγω του ότι έκλεισε ο κύκλος της ζωής τους, ήταν πολύ μεγάλη στην ηλικία, διότι δεν μιλάμε για 1 ή 2 ή 5 χρόνια, μιλάμε για 34. Κάποιος λοιπόν που το 85 ήταν 70 χρονών ή 75 ή 68 ή 84, είναι λίγο στριμόκολα οι χρόνοι. Αυτοί λοιπόν δεν πρόλαβαν. Το πιο τραγικό δεν είναι αυτοί. Είναι οι νέοι που έφυγαν πρόωρα και δεν πρόλαβαν. Τα παιδιά μας στα Τέμπη,
ο Κατσούρης, ο Πικιλίδης, ο Νάσος, τα παιδιά, η Τούλα, οι υπόλοιποι όλοι οι φίλοι μας, το παλικαράκι που είχε το τραγικό ατύχημα στη Λιβαδιά που πήγε να φωτογραφηθεί, όλοι αυτοί λοιπόν που έφυγαν πρόωρα για έναν περίεργο λόγο μέσα στη μεγάλη ευτυχία, τους θυμόμαστε αυτούς. Ειδικά μέσα στην παραζάλη και την τρέλα θα ήθελα να είναι εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Και ο Παναγιώτης που τον υπεραγαπούσα, ο Πικιλίδης και η Τούλα και τα παιδιά, σκεφτείτε λίγο τα παιδιά από τα Τέμπη. Σε τι ηλικία θα ήταν τώρα, θα είχαν μεγαλώσει, θα είχαν κάνει τις ζωές τους, θα είχαν κάνει οικογένειες, θα είχαν κάνει, ίσως θα είχαν έρθει με τα δικά τους παιδιά. Και έτσι λοιπόν, μέσα στη μεγάλη χαρά, μέσα στην τρέλα, μέσα στην παράνοια, την απόλυτη, την ατέρμονη ευτυχία, χωρίς όρια, ευτυχία της Κυριακής, αφού κερδίσουμε, θέλω να βρούμε 30 δευτερόλεπτα και να πάει το μυαλό μας σε αυτούς που δεν είναι εκεί. Σε αυτούς που βλέπουν από μακριά. Σε αυτούς οι οποίοι θα έδιναν πραγματικά τη ζωή τους για να ζήσουν αυτό ακριβώς. Το Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινοπολιτών, πανάξιο, κρυστάλλινο, παντελονάτο πρωταθλητή. Κόντρα σε όλους, μέχρι τελευταία στιγμή. Λύσα κακιά, λύσα από όλους. Τόσο πολύ ρε παιδιά σας πόνεσε. Δεν πρέπει κανένας άλλος να πάρει. Και δεν έχουν, δηλαδή είναι τόσο ξεφτυλισμένοι που χθες ειδικά αυτοί στα πρωτοσέλιδά τους τολμήσατε να γράψετε ο ψευδοπρωταθλητής. Εσείς που είστε συχαμένοι που κολυμπάτε μέσα στο βόθρο και πασαλίβεστε με τις κουράδες εδώ και τόσα χρόνια και λέτε αχ τι ωραίο άρωμα που είναι αυτό. Οντε τουαλέτ κυριολεκτικά. Και γράφετε εσείς ειδικά ο ψευδοπρωταθλητής. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να πουλήσετε κάτι γιατί αποτύχατε πλήρως. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να πουλήσετε προστασία στο μεγάλο αφεντικό και να τα φορτώσετε κάπου αλλού. Αλλά σκεφτείτε λίγο ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι δικοί σας νοήμονες που γελάνε με αυτά που γράφετε. Ο ΠΑΟΚ μετά την περσινή κλοπή, φεύγω τώρα Σωτήρη, ο ΠΑΟΚ μετά την περσινή κλοπή βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, δεν θα το έκανε κανένας άλλος. Βάζω και τα δυο μου χέρια στη φωτιά. Κανείς άλλος δεν θα είχε. Κανείς άλλος δεν θα είχε τα ψυχικά αποθέματα, το πείσμα, την τρέλα. Κανείς άλλος δεν θα είχε τις δυνάμεις να σηκωθεί στα πόδια του και με μείον δύο να πάει και να πάρει αήττως το πρωτάθλημα. Να τους γλεντοκοπάει μέσα έξω. Δηλαδή, αν δεν τους είχα κερδίσει όλους μέσα έξω, αν δεν ήμουν αήττητος, αν δεν είχα κάνει μια τέτοια πορεία, τι θα λέγανε ψευδοπρωτάθλημα. Το λέτε εσείς, βρε. Σαν να μιλάει ο Αδόλφος Χίτλερ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Ο Νέρωνας δεν μιλάει για δεσοπροστασία. Προσοχή τα τσιγάρα σας. Μην κάψουμε τη Ρώμη. Μου τελειώνουν οι λέξεις, θέλω να πω πολύ χειρότερα. Το είδα χθες και μου γυρίσαν τα μάτια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Κι αν θες απόψε να στα αποδείξω, έλα την Κυριακή να σου το δείξω! Εδώ είμαστε. Εισιτήρια τέλος. Ό,τι δώσαμε, δώσαμε. Χθες ήταν τα δύο τελευταία. Μάχη, οριμαγδός, πανικός. Αυτό που θα βιώσουμε, έρχομαι τώρα στις πέντε γραμμές, αυτό που θα βιώσουμε την Κυριακή, θα το εξιστορούμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας μετά από πολλά χρόνια. Φυσικά δεν θεωρώ ότι θα είναι μία φωτοβολίδα, μία μόνο κουκίδα στην ιστορία και ότι θα ξανακάνουμε πόσα χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Σε καμία περίπτωση. Εγώ λέω ότι από πέρσι, για να μην πω από πρόπερσι, με Ίβιτς, ξεκίνησε κάτι. Νομοτελειακά πηγαίνουμε εκεί. Και αφού πέρσι το κλέψανε, φέτος δεν το κατάφεραν, έτσι θα συνεχίσουμε. Και το δωράκι, το κερασάκι στην τρέλα και στα ωραία τα συναισθήματα, το ξεμπρόστιασμα, το ξεβράκωμα όλοι τους και μόνοι μας, το χθεσινό, ήταν νομίζω, αν είχαμε ευχηθεί κάτι, παιδιά, πείτε μια τελευταία ευχή.
να καταπέσει με γδούπο, να καταρριφθεί αυτό το κύβδηλο αφήγημα, η ψεύτικη ιστοριούλα, η δορυφόρη σας, ελέγχεται, η ΕΠΟ, η Super League, όλοι είναι δικοί σας, όλοι είναι μαζί σας. Και όπως μου γράψε χθες και ο Τσίκος από το Ανόβερο, ρίξε ρε 9 γκολ στο Γιάννενο την τελευταία αγωνιστική. 9 λέει, όχι 1 και 2, 9, βήθησέ τους. Όλοι αυτοί που και τεχνιέντος άφηναν να αιωρείται ότι ναι, εμείς είμαστε κοντά στον ΠΑΟΚ. Ποιο κοντά στον ΠΑΟΚ? Ο Όφη! Τσουπ την επόμενη μέρα, είδατε πως τον έσωσαν. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Πάμε γραμμές, καλημέρα σας, ναι. Μία, δύο. Το μπιμπιμπ. Λοιπόν, έχω για ένα ωραίο να πω. Είναι 5 γραμμές, επιλέγει Γιάμα. Τυχαία τώρα τη μία από τις 5 που ανακούσαμε. Ακούστε, το μυστικό είναι ένα. Yeah. Παίρνεις και 8 και 19 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα και βγαίνεις μάλλον πρώτος. Σωστός. Έχω και ένα 8 παρά 5. Για προσπαθήστε το. Α, ξέχασα να σου πω. Είναι από χθες που πήρα όμως. Δεν το έχω κλείσει. Από χθες το ξέρω ότι έχει μείνει. Προηγούμενος είσαι. Λοιπόν, καμένα λάδια και φλάτες και όλα όλα αυτά. Και τα πάντα. Και τίποτα δεν μπορούν να μας πάρουν. Και τσιμούχες. Και αυτή είναι η ώρα. Λοιπόν, μέτρησα μέχρι το 2. Δεν κατάλαβες γιατί είναι. Δεν μπορείς να το μαντέψεις. Δεν μπορείς. Για πες. Μία και σήμερα. Και από την άλλη εκπομπή σου θα είμαστε πρωταθλητές. Πραγματικά, παιδιά. Λοιπόν. Πριν τη μεγάλη εβδομάδα, πριν τη μεγάλη. Αλλά το νου μας πρώτα να κερδίσουμε τη Λιβαδιά. Θα θυμώσει ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Μην βγάλουμε άλλα συνδύματα πέρα του κλασικού της Τούμπας. Φίλε Παναγιώτη, δεν έχουμε καμιά διάθεση να διεκδικήσουμε τίποτα. Πρέπει να το ξέρεις. Απλώς λέμε καμιά χαζομάρα να περνάει η ώρα. Χαρείτε το όλο αυτό, ρε. Γιατί λέω ρε, ζήστε το όλο ακριβώς. Αυτό. Λοιπόν. Αυτή την κάβλα, δηλαδή αυτό δεν το ταλάσσουμε. Την τάβλα. Την τάβλα. Λοιπόν, το δωμάτιο, εάν το βάλεις κρεβάτι, που τι κάνει. Κρεβατώνεται. Το δωμάτιο, αν το βάλεις σπίτι. Εάν του βάλεις επιπλά, επιπλώνεται. Εάν του βάλεις μουσική, αν του βάλεις φίλε μουσική, Πάπη, δεν μας πέφτει με τίποτε. Γεια σου, ρε, φίλε. Όχι, περίμενε μια στιγμή, φίλε. Γεια σου, Μένιο. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Πάμε, 4 αυτοπυρπολούνται. Αύριο, Μένιο, τα υπόλοιπα. Καλημέρα. Ναι. Πριν τη μεγάλη εβδομάδα, πριν τη μεγάλη εβδομάδα, θα είμαστε πρωταθλητές, θα είμαστε πρωταθλητές. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα. Γιάννη, εσύ είσαι? Ναι. Έλα, ξεκινάω τώρα. Έλα, Στουτγκάρδη. Ξεκινάω τώρα, Στουτγκάρδη. Έρχομαι, παρκάρω το φορτηγό έξω από το στούντιο, ανεβαίνω πάνω, σου πετάω τα κλειδιά, στο δίνω με όλη μου τη μεγάλη την καρδιά, έτσι, το αποχαιρετώ και εσύ μου δίνεις ένα εισιτήριο για την Κυριακή. Νομίζω θα μείνεις με το φορτηγό σου. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα ούτε η τραγουδίστρια στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ. Παλιά δισκοτέκ. Λοιπόν, τι λέμε εμείς στους συνοπαδούς μας? Ότι δεν μας πέφτει με τίποτα, βασικά. Στους συνοπαδούς μας! Στους συνοπαδούς μας! Ότι δεν μας πέφτει ο ένας τον άλλον, το λέμε, δεν μας πέφτει με τίποτα. Το νου σας ρεμάλια! Το νου σας ρεμάλια! Έτσι κι αλλιώς. Προσοχή. Προσοχή. Τι λέμε, τι άλλο λέμε μεταξύ μας? Ζουμουσού λέμε, αδερφέ. Αυτό. Και τι λέμε στα γατάκια? Γεια σου Γιαννάρα! Γεια σου Γιαννάρα! Να πω ότι για όλα τα παιδιά του εξωτερικού που δεν θα μπορούν να είναι εκεί στο ναό την Κυριακή, στη Στέψη, η Χρύσα θα φροντίσει με live μέσα από το γήπεδο να φορτώσει βίντεο, να κάνει live μέσα από το ναό στον αθλητήριο. Να έχετε υπόψη σας. Και εγώ θα ανεβάζω βιντεάκια και όλοι όσοι είμαστε ανεβάζουμε. Εκείνη τη μέρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Απλά ήθελα να το σημειώσω αυτό γιατί υπάρχει κόσμος που θέλει να είναι και δεν μπορεί. Καλημέρα σας! Ναι!
Τελείωνε, επιτέλους να μιλήσουμε. Έλα Γιώργο, ορίστε, πάμε. Φίλε Μένιο, εγώ ήξερα ότι δίνανε φακελάκι σαν νοσοκομεία στην πολεοδομία. Να δίνουμε φακελάκι στο ραδιόφωνο για να παίρνουμε σειρά, δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι ότι τον είδα λίγο με κάτι Rolex τελευταία το δασκαλάκι, να πούμε κάτι κάμπριο, κάτι βελούδινα παλτά. Μια κύπη δασκαλάκι το Σαββάτο δείχνει, πάμε πακέτο διερήνια δασκαλά. Πασχαλάκι. Πασχαλάκι, πασχαλάκι που μάλλον πρέπει να δείχνουν την επίσκεψη στον Μαναβή. Στο Μανάβη. Μάλιστα. Καταρχήν, τι σου θύμισε το παιχνίδι City Tottenham? Ποιο ελληνικό παιχνίδι για τίτλο σε θύμισε το παιχνίδι? Αυτό το παίρνει το δικό μας. Με τον Βαρέλα. Εγώ αυτό θυμήθηκα. Τη μία στα ουράνια και την άλλη ο άλλος στο χέρι. Εργοτέλης Άρης, 3-2. Άιντε. Αν έπαιζα σε τηλεπαιχνίδι θα έχανα τα λεφτά. Να ξέρεις. Θα τα έχανες, έτσι. Ο 100%. Λοιπόν, 100%. Παλικάρια, την Κυριακή προσέξτε. Ούτε αναμένη γόπα πετάξτε μέσα στο γήπεδο. Τα πέντε μαυροκοράκια τα οποία έρχονται από κάτω θα πούνε ότι η γόπα η αναμένη ήταν φωτοβολίδα. Να φύγουν τα κοπρόσκυλα από τα πέντε τα κοράκια. Να φύγουν από το γήπεδο, να κλείσει το φύλλο αγώνα. Ακριβώς. Και μετά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά μην μπουκάρουμε μέσα με το 90. Αυτοί περιμένουν μέχρι και για αφαίρεση. Τον άνθρωπο ο οποίος έχει ρίξει τα εκατομμύρια του για να μας φτιάξει, να μας ανεβάσει στα ύψη. Δεν ξεχνάω εγώ κάποτε ένα παράγοντα του Παναθηναϊκού. Αν θυμάμαι το μαύρο, ένα μαύρο κουδουκουλάκης που γύρισε και είπε... Μαύρο κουδουνάκης. Πώς τον είπες? Μαύρο κουδουνάκης. Κουκουλάκης. Κουκουλάκης, ναι. Μαύρη κουκούλα. Νομίζω ότι του ταιριάζει κιόλας. Γύρισε και είπε δεν πρόκειται να ξαναδείτε τίτλο ποτέ. Έχουν σκυλιάσει, έχουν συνεργαστεί. Όλα αυτά είναι εικονικά. Ο δίθεν κάλεσμα του Μαρινάκη για τα στημένα παιχνίδια. Παρεμπιπτόντως σε δίκιο Μαρινάκης και άλλοι 27 για σύσταση συμμορίας και στημένα. Και έρχομαι στον κύριο Εισαγγελέα. Μετά αυτά που είπε ο κύριος Καραπαπάς, ο οποίος στηρίζεται στις πλάτες του Μαρινάκη, δεν τον έχει καλέσει. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για τους δικαστές να μην τον έχουν καλέσει τον ψευτομάγκα που όταν ήταν στο Νόβα ήταν μια κότα. Κότα μεγάλη ήταν. Στηρίζεται στις πλάτες του Μαρινάκη και τον παίζει μάγκας. Ποιος? Ο Καραπαπάς. Αυτά. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Ξαναλέω, σε δίκιο Μαρινάκης και άλλοι 27 για σύσταση συμμορίας και στη μένα. Αφιερώνω τον αυτό να ξέρετε. Δηλαδή, μόνο τραγούδι που έχει μέσα τη λέξη τσίφτη, χαβιάρι, παραπονιάρι. Βασικά δεν θα τέριαζε. Πάμε γραμμές! Καλημέρα σας! Ντομπρογιούτρο αδέρφια λέμε! Ζεύημο! Βέλη και τρενούτκε! Ζούμε όντως μεγάλες στιγμές, ζήστε τις! Καλώς θα τη ζούμε στο... Θα τη ζούμε στο διενεκές, αδέρφια, να ξέρετε. Αγόρι μου. Λοιπόν... δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτα-πρώτα, θέλω να είμαστε όλοι φρόνιμοι. Όχι με την έννοια της λέξης ήσυχοι, αλλά στο μυαλό φρόνιμοι, με την αρχαία έννοια της λέξης. Ήσουν τριτοδεσμίτης, τα ξέρεις καλύτερα, εγώ ήμουν τεταρτοδεσμί. Άρα λοιπόν, φρόνιμοι αδέρφια. Φρόνιμοι, με μυαλό. Με μυαλό. Θα κάνει η γλώσσα μας πλεξούδες, όπως λες. Κωστή μου, σαν του Πέρσι Ολιβάρες, να το λέμε, να το εμπεδώσουμε και εμείς οι ίδιοι και τα αδέρφια μας. Αυτοί περιμένουν με την είσοδο που είχαμε την προηγούμενη φορά στην Ξάνθη να είμαστε υπότροποι. Μας βάλανε πρόστιμο, έχει αφαίρεση βαθμών νομίζω στη δεύτερη ή τρίτη φορά, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι έτσι, αλλά θα το προσπαθήσουν διότι μέχρι και το τέλος δεν τα παρατάνε, βλέπετε τι γίνεται. Εντάξει, εγώ δεν πανηγυρίζω ακόμη. Όργια. Τους φοβάμαι τόσο πολύ. Έχει
το πετσί μου ποτιστεί τόσο πολύ με τη, με, με τη δική τους τη σκέψη. Καθόλου. Έτσι, τους φοβάμαι, δηλαδή δεν υπάρχει με τίποτα. Γι' αυτό στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που δεν νικήσαμε μέσα στη Λάρισα. Ναι. Δεν το συζητάμε πλέον για το Βιερίνια. Έχω το ίδιο πρόβλημα με το Βιερίνια. Σας έχω ξαναπεί, το έχω πάθει πριν 7-8 χρόνια. Πρόσιο χαιατιστό έξω έσω μηνίσκο. Ξέρω τι έχει μεγάλο στο μυαλό του το παιδί. Μεγάλο λοιπόν, εγώ μετά από αυτό πέρασα κατάθλιψη, να ξέρετε. Πέρασα κατάθλιψη μετά από αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολη αποκατάσταση. Είναι δύσκολο να είσαι ενεργός, να τρέχεις, να γυμνάζεσαι. Θέλει πολύ πολύ υπομονή. Εντάξει, να γυμνάζεσαι να... και ξαφνικά να τα κόψεις όλα και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Και είναι να τρομερό. Σε πρόσεξε, να είσαι εκεί που τον βρήκε αυτό το πράγμα τον Ανδρέα. Δηλαδή στην κορυφαία και δεν μπορείς να τρέξεις. Στην κορυφαία παιδιά, σου δεν μπορείς να είσαι, ναι, δεν μπορείς να είσαι μέσα στο γήπεδο να τρέξεις, να ματώσεις, να υδρώσεις, να κυνηγήσεις, να κάνεις. Έχουμε καταρχήν φρόνιμοι γιατί ακόμα και οι παίχτες θέλουνε μυαλό, γιατί πάμε και για το κύπελο, το πρωτάθλημα, πες ότι είμαστε πολύ κοντά. Το κύπελο όμως με ποιους παίχτες θα πάμε? Δύο μάτς, κόκκινες, κίτρινες, χτυπήματα από αντιπάλους. Έτσι, πολύ πολύ προσοχή. Αυτά και δύο θα τα δούμε, Αποστόλη μου, μετά από την Κυριακή. Θα ασχοληθούμε, όπως καταλαβαίνετε, θα πανηγυρίσουμε, να πάνε όλα καλά την Κυριακή, να κερδίσουμε, να το γλεντήσουμε, να το πανηγυρίσουμε με την ψυχή μας, να κατεβούμε στο Λευκό Πύργο, να πάρουμε μέρος σε αυτή τη γιορτή και μετά ασχολούμαστε με τον ημιτελικό της Πέμπτης που θα είμαστε στο καζίνο. Πολύ, πολύ, πολύ βασικό. Έτσι. Δύο πραγματάκια ακόμη, αδέρφια. Κάτω τα ραδιόφωνά τους έχουν λαλήσει να λένε ότι είναι φέτος έχει κάνει ρεκόρ εισιτηρίων ο Ολυμπιακός για τον ίδιο τον Ολυμπιακό που παίζει την καλύτερη... Άκου τώρα τι ξέρω, μου τα λέει ο αδερφός μου. Πρώτος στις έντρες, πρώτες από εδώ, πρώτος και στα εισιτήρια φέτος που παίζει την καλύτερη μπάλα. Πρώτος και στα βρώμικα σάντουιτς. Λοιπόν, και επίσης μια πρεμούρα ακόμη που έχουν τελευταία και τη βγάλανε. Δεν τους αρέσει πλέον η δανεική που δίνουμε. Και πρέπει οι δανεικοί πλέον να έχουν το δικαίωμα να παίζουν ανάλογα με το συμβόλαιο που υπογράφουν, γιατί δεν είναι δίκαιο να δίνεις πολλούς δανεικούς και να έχεις ομάδες δορυφόρους. Και... τι λέτε ρε παιδιά τώρα, τον ανακαλύψατε τον Κρόνο και το Φεγγάρι ξαφνικά? Δεν σας αρέσει που ο ΠΑΟΚ έχει δανεικούς, έτσι? Μία υποσημείωση. Και δεν παίζουν κιόλας. Σε αυτό που λες, μία υποσημείωση. Καμία δική μας υπογραφή για συμμετοχή του πρωταθλητή στα play-off από του χρόνου. Καμία. Καλά, καμία. Αν υπάρχει βέτο από εμάς, καμία υπογραφή. Κύριε, θέλετε play-off, θέλετε, πώς το λένε, αναδιοργάνωση του πρωταθλήματος, θέλετε να το φτιάξετε αλλιώς με λιγότερες ομάδες, θέλετε, δεν μας ενδιαφέρει. Ο πρωταθλητής δεν θα παίζει. Θα βγαίνει κατευθείαν. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε μόνοι πάντα. Γι' αυτό το γουστάρουμε και γι' αυτό είμαστε ενωμένοι. Ενωμένοι, αδέρφια. Και μόνοι μας. Ενωμένοι και μόνοι μας. Ζουμουσού, αδερφέ. Πάμε για την Κυριακή, Ζουμουσού. Φιλιά. Θα τα πούμε στο γήπεδο. Είπαμε. Μόνοι μας και όλοι τους. Πέσαν οι μάσκες. Καταρρίφθηκε το αφήγημα, το παραμυθάκι. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Πάμε να ζήσουμε μεγάλη στιγμή. Αγόρι μου. Πάω τώρα σε καμία μισάωρο. Αν μπορέσει να το βιντεοσκοπήσω και μας επιτρέψει, ναι. Πάμε να αλλάξουμε iPhone 6, 7, το τελευταίο, με εισιτήριο. Σοβαρά μιλάς. Αλήθεια σου λέω. Ναι, γιατί λέω θα πάρω να το πω, δεν μπορεί. Αν καταφέρω και μου το επιτρέψει αυτός να το βιντεοσκοπήσουμε, θα το ανεβάσω. Δεν είναι για μένα. Έχεις κάνει τέτοιο deal? Έχει κάνει αυτός ο φίλος του ρακολητός, ναι, που θα πάμε, ναι. Έχει κάνει τέτοιο deal. Έτσι, Καταλαβαίνεις ότι το άλλο πρέπει να έχει κάνει χιλιάρικο το κινητό. Έλα μωρέ τώρα, τι χιλιάρικο ρε φίλε. iPhone θα ξαναβρεις μεθαύριο. Φιέστα θα μπορείς να ξαναζήσεις από κοντά. Κωστή, είναι πρωταθλητές και στα δικαστήρια. Βασίλη, ναι. Βρήκαμε τον μπελά μας φίλε. Κακοκαρδίσαμε ανθρώπους, λες και έχουμε το καρνέ. Και μοιράζουμε εισιτήρια, λες και τα γεννάμε. Λες το πρωί κάτω από το κρεβάτι μας, από το μαξιλάρι, υπάρχουν 50 εισιτήρια. 6 δώσαμε και έγινε μάχη. Ξέρουν ότι παντρεύτηκες. Ξέρουνε. Αυτό είναι τελευταία είδηση. Έλα ρε, τι γίνεται. Καλά. Έλα ρε, σειρά. Ότι έκανες και παιδί. Καταργήθηκαν οι δασίες. Παιδιά, έχουμε μονοτονικό. Τι γίνεται, τι πάθαμε. Τι να πω ρε φίλε.
Τι να πω. Πιστεύω ότι σήμερα το πιο διάσημο πρόσωπο είναι αυτό το ανθρωπάκι της ΠΑΕ. Σωστά. Που προχωράει σιγά-σιγά. Σωστά. Έλα, σου μου σου βρε, θα το ζήσουμε όλο αυτό. Ζήστε το και την προσμονή και την πορεία προς την Κυριακή και το γλέντι στο ναό. Και επίσης, δεν βεβηλώνουμε το σπίτι μας. Δεν ξεκαυκαλώνουμε καθίσματα, σοβάδες, σύρματα, σίδερα, βίδες, αυτά. Σεβόμαστε το σπίτι μας. Επειδή ακούω διάφορα τρελά, το ξαναλέω. Και επίσης δεν μπαίνουμε κατευθείαν μέσα. Περιμέναμε 34 χρόνια. Μισή ωρίτσα να περιμένουμε. Για να γίνει όπως πρέπει. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεκίνησαν από Αθήνα, θα έρθουν. Και δεν έχουν εισιτήριο. Τι Αθήνα, παιδιά, χωρίς εισιτήριο. Εντάξει, μετά στο Λευκό Πύργο, εκεί δεν θέλει εισιτήριο. Έχει. Εγώ πιστεύω ότι μετά το 20 θα ανοίξουν οι πόρτες, Κωστή. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω πόσο είναι αυτό εφικτό και πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι. Έτσι, το ότι θα βγάλουν το δίκτυο, είπανε. Θα βγάλουν το δίκτυο, όχι. Έτσι είχαν πει, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τα χαιρετίσματά μου. Φιλιά πολλά. Τα εξωτερικό που θα έρθουν, προσοχή. Όσοι θα έρθουν απ' έξω, προσοχή. Έτσι. Φιλιά. Γεια σου, βροχούλα. Φιλιά. Γεια σου, βασιλάκι μου. Καλημέρα. Ναι. Α, διάλειμμα! Κωστή, εσύ ανεβάζεις τις εκπομπές του Ζουμουσού, αλλά δεν παίζουν, ρε αδερφέ. Ζουμουσού και καλημέρα και πάλι, λέει ο Δημήτρης. Α, πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δω. Νικόλας Μανουκίδης, πρέπει να το δω. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Για πες απόψε, να σ' αποδείξω, έλα μαζί μου, έτσι. Για να σου δείξω. Ζουμουσού, λέμε! Ζήστε το όλο αυτό, ζήστε το! Ζουμουσού λέμε! Στον Αλέξη τον Ελευθεριάδη, τον φίλο μου, τον αδερφό μου από την Κύπρο, βάλε να ακούσει πώς το κάνουν οι Σαλονίκοι συνάδελφος, η Λουκία! Την μιούμε στο ΠΑΟΚ Ζήν και στο Ζουμουσού με τον Κωστή! Φιλιά στην Κύπρο! Φιλιά στην Κύπρο! Εδώ είμαστε, που κάνουμε δεύτερη ώρα! Έτσι γιορτάζουμε στη Σαλονίκη. Κάνεις την Κυριακή, δεν μένεις σπίτι. Κι αν θες εκείνη να σ' τα αποδείξουν, έλα στην Τούβα να σας τα δείξω. Παίζουμε και αντίστροφη μέτρηση από εδώ και πέρα. Για μπλουζάκι Ζουμουσού, ο καθένας που θα βγει και θέλει, να του δώσουμε ένα υπέροχο μπλουζάκι μαύρο που το μπροστά γράφει το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσω τσαρό. Πολύ σύντομα θα έχω να σας πω νέα για το πάρτι μας. Μακάρι σήμερα να οριστικοποιηθεί το πάρτι για τα 20 χρόνια της εκπομπής, το οποίο θα μας βρει πρωταθλητές, το οποίο θα μας βρει χαρούμενος, ευτυχής. 20 χρόνια περάσανε από την πρώτη μέρα που καθίσαμε πίσω το μικρόφωνο. Απίστευτο. 20. Άκουα που λέγανε, α, 20 χρόνια ο τάδε, πω γεροντάρα. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. 23 10 287 888. Ναι. Μήπως γνωρίζετε τι χαμός θα γίνει Κωστή την Κυριακή, αν όμως έχουμε το μυαλό μας στη θέση του? Είπαμε, κερδίζουμε Κωστή. πρώτα και μετά όλα τα άλλα. Άκουμε λίγο, στο είπα χτες, ήμουν κάτω, γύρισα το βράδυ, το κασιμίσου στείλα μήνυμα, ήταν η μέρα που γυρνούσα. Γυρνούσα. Γύρνουσα. Όχι, γιατί εγώ γέρασα μέχρι να περάσει αυτή η εβδομάδα. Που γερνούσα. Λοιπόν, Κωστή, μου φαίνεται κάθε μέρα έχει 152 ώρες κάθε μέρα. Για πες. Δεν μπορείς να φανταστείς αυτό που σου έλεγα και χθες, ότι τι μπορεί να κάνουν για να το χαλάσουν, όχι τη φιέστα. Όχι να κερδίσεις, να πάρεις πραγματικά το πρωτάθλημα. Και τι εννοώ, δεν σημαίνει ότι άμα νικήσεις τελείωσαν όλα. Αυτοί τον βλέπεις, είναι εντατικοί και τους κρατάνε εκεί. Με κάθε στραβό που θα γίνει, το μείον 5 του Βάζελου, το τζίλο που το φέρανε, γιατί τι τώρα, ναι. Γενικώς, προσπαθούν να σε βάλουν εμπόδια. Μέχρι τελευταία στιγμή, θα μας βγει η ψυχή, μέχρι. Και να πω και κάτι, επειδή είναι μπαγλαμάδες εκεί κάτω, εμείς είμαστε μπαουκ, όπως λέτε, αλλά εμείς τον μπαουκ τον αγαπάμε, δεν θα αφήσουμε να γίνει το δικό σας. Εννοείται. Θα είναι πολλοί κόσμος κάτω, προσοχή στο Δούριο Ύπο. Ο Δούριος Ύπος είναι security, να το θυμάστε. Ακούτε που σας λέω.
Ναι. Όχι εντάξει, ότι στέλνουν τα παιδιά. Τι να κάνουμε όχι, τώρα. Όχι, δηλαδή, όχι ότι στέλνουν τα παιδιά. Ότι τα παιδιά όχι θα έρθουν να δημιουργήσουν επεισόδια. Όχι, όχι, όχι. Τέλος πάντων. Προσοχή λίγο. Αυτή η security, δεν ξέρω τι γινόταν άλλα χρόνια, αλλά αυτή η security είναι του Ιβάν. Αλλά λοιπόν, τα παιδιά ξέρω, αυτά θα έρθουν να βλάψουν. Ξέρω, το... αλλά όχι, όχι. Δεν εννοώ αυτό. Είναι δικιά του, απλά δηλαδή. Επειδή φοβούνται και αυτοί οι άνθρωποι είναι, εκεί θα προσπαθήσουν. Δηλαδή, ναι, αλλά άλλο, άλλο αυτό, τρόπο... άλλο φοβούνται, άλλο δούριος ύπος. Μην ρίχνουμε τώρα λάσπη στα παιδιά αυτά. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι όχι, με το δούριος ύπος... θα προσπαθήσουν. Ναι. Λάθος έκφραση. Λάθος έκφραση, οκ. Okay. Απλά προσοχή λίγο σε αυτό. Σε αυτό. Να μην μπουν έτσι, παιδιά. Προσοχή. Άλλο. Δεν θα μας αφήσουν να ησυχάσουμε ποτέ. Έγινε, Μανόλο. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Παιδιά, αυτά δεν ξέρω τι γινόταν άλλα χρόνια με τη security, που... αλλά αυτή εδώ πέρα είναι... είναι η δική του εταιρεία. Δηλαδή, εκτός ότι νιώθουν αυτοί και πονάνε όσο εμείς, αυτό μπορώ να το... γιατί ξέρω 2-3 άτομα από εκεί που είναι αρρωστάκια. Έτσι. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο! Διάβασες πουθενά τίποτα ότι ο Ολυμπιακός αποκλείεται από την Ευρώπη λόγω του Προέδρου του? Γιατί δεν ξέρω, δεν το πήρε το μάτι μου. Περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να αποκλειστεί από τον Πρόεδρο της Πολυκατοικίας, αυτό που μαζεύει τα κοινόχρηστα. Από τον Πρόεδρο της Κοινότητας, που κάνει τις ανακοινώσεις από το μεγάφωνο στο χωριό. Σήμερα όλοι κάτω εκεί είναι με σχιστά μάτια. Τους Κινέζους κάνουν. Καλά, κανονικά. Δεν βλέπω να είναι τραγική αυτή η απόφαση από τον Άριο Πάγο για τον Ολυμπιακό, για τον Πρόεδρο. Δεν είναι. Άμα δεν έχει τράγο, να είναι λέω. Μα δώσε θέλω. Ενώ όποτε είναι για τον ΠΑΟΚ, κατευθείαν βάζουν τη χειρότερη των επιλογών. Δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν. Δεν μπορούν πλέον να κρύψουν τη γύμνια τους. Η ξεφτύλα έφτασε πλέον, νομίζω, σε οριακό σημείο. Θα μου πεις, τους νοιάζει? Δεν τους νοιάζει καθόλου. Απλά εμάς που μας νοιάζει, βλέπουμε ότι ξεβρακώθηκαν όλοι. Γεια σας, τελείωσε. Αυτό είναι. Πάντως, για να το πούμε καθαρά, ο Βιερίνια δεν έχει το πρόβλημα της χειρότερης στιγμής του με αυτό που έπαθε. Ο κάθε Βιερίνια, αλλά κυρίως αυτός, γιατί τον αγαπάμε όλοι, θα έχει χοντρό πρόβλημα να βλέπει να κρέμεται από τα χέρια των δικαστών για το αν θα πάρει το πρωτάθλημα ή όχι. Όλοι μας θα κοιτάμε το διπλανό μας. Θα πρέπει να ελεγχτούμε, γιατί είμαστε χιλιάδες και κάποιος μπορεί να το κάνει επίτηδες. Λοιπόν, αυτός που θα έχει ερυθρόλευκα χρώματα στη φανέλα του, θα πρέπει να τον κρατήσουμε εμείς. Γιατί δυστυχώς όλοι πρέπει να είμαστε ψηλιασμένοι σε αυτή την ιστορία. Σβέρκωμα κατευθείαν. Έτσι ακριβώς. Έμεινε, παιδιά, έμεινε ένα παιχνίδι μέσα στο ναό. Και μεταφορικά ένα παιχνίδι για τη στέψη και κυριολεκτικά, γιατί δεν ξέρουμε αν θα ξαναπαίξουμε στην Τούμπα με την υπάρχουσα μορφή. Μπορεί το γήπεδο να γκρεμιστεί μετά. Άρα αυτό το ένα μάτς, να δείξουμε αγάπη για την ομάδα, αυτοσυγκράτηση, να περιμένουμε να τελειώσουν, να φύγουν αυτοί οι αντίπαλοι διαιτητές, να κλείσει το φύλλο αγώνα και μετά θα κάνουμε τρελό γλέντι μες στο σπίτι μας. Με τον Ιβάν να βγαίνει, με τους παίκτες να βγαίνουν, με την εξέδρα να στείνεται, όλο όπως πρέπει να είναι. Και μετά τσουνάμι στο Λευκό Πύργο, κάτω. Μετά ό,τι θέλεις, αλλά όλα αυτά στην ώρα τους, αυτό που είπε και ο προηγούμενος για τη φρονιμάδα, δηλαδή στο κάτω-κάτω της γραφής, δεν θα γίνει και τίποτα να μπει κάποιος για να πάρει μια φανέλα. Ας την κάνει δώρο η ΠΑΕ, παιδί μου, να τελειώνει η ιστορία. Ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι κανένας περισσότερο ανυπόμονος από εμάς. Φυσικά. Άρα μισή ωρίτσα ζητάμε. Είναι πολύ μπροστά στα 34 χρόνια. Η μισή ώρα που ζητάμε για να μην τους δώσουμε πάτημα. Βλέπεις, τους κρατήσανε μέχρι τελευταία στιγμή ζωντανούς. Αυτό μέχρι είναι. Μέχρι τελευταία στιγμή. Και ο Κομπότης, χρόνια τώρα ξέρουμε τι είναι. Εγώ λέω ότι πιθανότατα να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πριμ για τους παίκτες της Λιβαδιάς. Γιατί όχι. Δεν έχω πληροφόρηση. Λέω ότι θα μπορούσε να είναι ένα μεγάλο πριμ.
Εμείς έχουμε τη δύναμη, έχουμε τη δυνατότητα, να, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα βρίσκεται στον ίδιο μας τον εαυτό. Εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν. Φιλιά, γεια σου φιλάρετε. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Θα είναι εκεί οι ομάδες του 76, θα είναι εκεί η ομάδα του 85, θα είναι εκεί τα πιτσιρίκια μας. Να τιμηθούν οι άνθρωποι που δόξασαν τον ΠΑΟΚ, που πήραν τα τελευταία πρωταθλήματα, που κι αυτούς ο χρόνος τους έχει κερδίσει. Άσπρα μαλλιά, αραιά μαλλιά, ρητιδιασμένα πρόσωπα, αλλά εσαΐ γραμμένοι στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Παντοτινά, όσα χρόνια και να περάσουν. Τώρα λοιπόν αυτή η παρέα και ο Ρασβάν έγραψαν και πέρσι, αλλά και φέτος έγραψαν τη δική τους ιστορία. Θα είμαστε εκεί να τους αποθεώσουμε. Δεν δικαιολογείται κανένας να μπουκάρει μέσα. Κανένας δεν θέλει περισσότερο από μας να συμμετάσχει σε αυτό. Δεν δικαιολογείται. Το λέμε ξεκάθαρα. Μην τους δώσουμε τελευταία στιγμή την ικανοποίηση. Αυτοί είναι συχαμεροί, είναι βρωμιάριδες και μπορούν ακόμα και την ίστατη ώρα να μας κάνουν άνω κάτω. Τους βλέπετε. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. 23-10, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. Λουτράκια ιδέα τριήμερο κληρώνουμε. Και επίσης δύο κάρτες για δωρεάν σύνταξη υποβολής φορολογικής δήλωσης από τη φοροπρόβλεψη. Και αν θέλετε παίζουμε και αντίστροφη μέτρηση για μπλουζάκι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα ρε μουλάρι. Έλα αγόρι μου. Πού είσαι ρε γίγαντα. Αγόρι μου. Αδερφέ μου. Λοιπόν. Καλημέρα. Έκλεισε. Προς όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Κλήρος φίλο του αγώνα και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ναι, ναι, το φίλο αγώνα. Κλείνει. Το φεύγουν, κλείνει και μετά φεύγουν. Κάντε ό,τι θέλετε. Γεια σας, μπαίνουν στο ταξί για το αεροδρόμιο οι διαιτητές. Φεύγει το πούλμαν των αντιπάλων, ο Κομποντιακός. Και μετά τρέλα, παράνοια. Γεια σας μετά. Μετά γεια σας. Μετά μόνο παράνοια μετά. Το μετά νου σας ρεμάλια όλοι μας. Όλοι. Όλοι μας, μα όλοι, όλοι μας. Μας. Δεν δικαιολογείται κανένας να κάνει το παραμικρό. Κι όποιος βλέπεις λίγο να ξύνει φρύδι, μύτη λίγο περίεργα δίπλα σου, ζάντα στο ξύλο. Όποιος βλέπεις να ξύνει φρύδι, τον κλωτσά στο μυρό. Στο μυρό ήθελα να πω, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που ναι, σκέφτεσαι. Ναι. Στους γλουτούς, για να μην πω τη λέξη κολομέρι. Λοιπόν, κλωτσιά, σβέρκομαι. Λοιπόν, Κωστή μου και παιδιά όλοι φίλοι, το νου μας. Γιατί ακόμα δεν τελείωσε τίποτα. Αυτό. Αυτό. Τίποτα. Είδατε τι γίνεται γύρω-γύρω. Το καταλαβαίνετε. Πρέπει, δεν χρειάζεται να σας το πούμε εμείς. Βλέπετε όλοι συστρατευμένοι, όλοι απέναντι, όλοι αγκαλίτσα, οι ντεμεκ παραδοσιακοί εχθροί γλωσσόφυλλα, συνασπισμένοι απέναντι στον ΠΑΟ και στον Ιβάν. Τελείωσε. Φάνηκε ξεκάθαρα αυτή τη βδομάδα. Δηλαδή, πιο απροκάλυπτα δεν γίνεται να μας το δείξουν. Α, και ένα τελευταίο, Κωστή μου. Εγώ ήξερα να παίζουν ΠΟΚ. Τώρα μάθαμε να παίζουμε και ΠΟΚΑ. Γεια! Τα Pokémon τα λεγόμενα. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Ναι! Θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Γουστάρετε. Για μπλουζάκι. Όποιος θέλει να μου πει. Έχω έτοιμο το τικιτάκα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Έλα, αγοράκι μου. Εγώ, παλικάρι μου, δεν πουλάω φθηνά το τομάρι μου. Άρεσες. Για ένα iPhone, ρε παιδιά. Λοιπόν, ανταλλάσσω το διαρκείας μου... Το ταξί μου. ...με μεζονέτα στο πανόραμα. Γεια σου, ρε Γαϊδουράκα. Μία Ferrari. τελευταίο μοντέλο αυτή είναι F60. Όχι την τεσταρόσα τώρα, παλιατσούρες και τέτοια, μεταχειρισμένα. Τεσταρόσα. Λούζουμε. Τι να κάνω, 480 άλογα μόνο, πλάκα μου κάνει. Καταρχήν, πού να βρω σαν να ταΐσω τόσα άλογα. Δεν υπάρχει. Άντρα, λοιπόν. Και φυσικά κανένα 2 εκατομμύρια μετρητά, έτσι εξυπακούεται. Άλλη μόνο, φίλε, να υπάρχει μια άνεση για να κινηθούμε. Για τα πρώτα έξοδα. Εσύ περίμενες να μην γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ ήμουν βέβαιος ότι θα γίνει. Μιλάω χτες με τον Τάσο από τη Λαχαναγορά. Τώρα θα πάρω τηλέφωνο το μηχανικό μου γιατί μου μιλούσαμε για εισιτήρια. Ναι. Το λέω, μου λέει, πες του, λέει, να πάει να βρει, να κλείσει από τώρα καμιά καλή τέτοια, καμιά καλή τηλεόραση. Γιατί δεν... να κάνει να παραγγείλει από τώρα. Ας και τέτοια, γιατί... Πάω να πάρω την κόρη μου από το σχολείο.
από το σχολείο της μέχρι το σπίτι είναι περίπου μισή ώρα δρόμος. Στο μισάωρο το τηλέφωνο, αφού γύρισε το παιδί και μου λέει, μπαμπά, τι συμβαίνει? Τρεν, 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 τρεν. Μπαμπά, έχει γίνει κάτι? Λέω, πουλάκι μου, τι έγινε μπαμπά, λέει, γιατί, τι, συμβαίνει κάτι? Λέω, τι να σου εξηγήσω τώρα. Τι να σου εξηγήσω. Τι να εξηγήσεις το παιδί. Γαϊδουράγκαθε. Ότι σε θυμήθηκαν. Παύλε, θα σου πω και 28 ξαδέρφια. Καλά, αυτό άστο, φίλε. Είμαι το χαμένο σου ανήψη. Τότε χάθηκα στην Πομπία, αν θυμάσαι. Στον Τροϊκό Πόλεμο. Αλλά θα σου πω το εξής. Πιστεύω ότι αν είχε 150.000 χωρητικότητα, η Τούμπα θα γέμιζε και θα μένε και κόσμος απόξω στις καντίνες και στο προάβλιο της Αγία Βαρβάρας. Παύλε. Από έξω, φίλε, μιλάμε. Περνάμε όσοι έχουμε διαρκεία, όσοι έχουμε τέτοιο, θα μας βλέπουν που θα μπαίνουμε μέσα και θα μας μισούνε. Κοίταξε, αυτοί που δεν θα μπουν, θα βγούμε κάποια στιγμή από το γήπεδο και θα πάμε στο Λευκό Πύργο, θα έρθει και η ομάδα με το πούλμαν, το ξεσκέπαστο, με την κούπα, όλα θα τα ζήσουν. Δηλαδή μην νομίσουν ότι θα χάσουν. Ένα μέρος θα χαθεί, οκ. Okay. Γι' αυτό λέμε, πάρτε το διαρκείας όσοι μπορείτε. Πάρτε το διαρκείας, γιατί τώρα δείτε, ανταλλάσσετε αυτοί, για αυτούς που μπορούν, λέω, έτσι. Ο άλλος που δεν μπορεί οικονομικά. 2 Ιουλίου το πήρα. Έξι. Το πρωί πρέπει να ήμουν μέσα στα 150-200 διαρκείας που το πήραμε. Στάτε. Εγώ μαζί με τον Θόδωρο τον Τράκα που πήγαμε εκεί πέρα. 2 Ιουλίου, μόλις άνοιξε η διάθεση από το τέτοιο, από το... Αυτό. Από την ΠΑΕ, από την ΠΑΕ, όταν άρχισαν... Από την ΠΑΕ, έτσι, πήγαμε και τα πήραμε. Πήγαμε, ήμασταν εκεί πέρα στις 9.30 ώρα και φύγαμε κοντά στις 11. Έτσι πρέπει, το ξαναλέω, για αυτόν που μπορεί, όχι απλά άξιζε τον κόπο. Έτσι. Να δει το ξέφρενο αυτό πράγμα, την αίτητη πορεία, δεν άξιζε. Έτσι. Να δει να ισοπεδώνεις γάβρο, βάζελο, χάρτινι, όλους. Δεν άξιζε. Και τώρα να ζεις αυτό. Βάζελος, μισό λεπτό λίγο. Εγώ είδα Βασιλεία το 2-1. Φυσικά. Σπάρτακ Μόσχας το 3-2. Και το τρελό είδα την Μπενφίκα. Είδα την Τζέλσι. Φυσικά. Ενά, γι' αυτό το λέμε, Γαϊδουράγκαθε. Όποιος μπορεί, δεν το λέμε για αυτόν ο οποίος. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει τη δυνατότητα για να βγάλει και να δώσει ένα μαζεμένο ποσό. Γιατί εγώ είχα τη δυνατότητα. Κάποιος δεν τα έχει, πραγματικά δεν τα έχει. Δεν μιλάμε για αυτούς. Έτσι. Είχα μόνο τέτοιο. Απλά τι έκανα. Είπα ότι φέτος δεν θα πάω μια εβδομάδα διακοπές. Θα πάω 4 μέρες. Τρεισήμιση για την ακρίβεια. Αλλά θα έχω να απολαμβάνω όλο το χρόνο. Αλλά θα πάω σαν πρωταθλητής, να πούμε, ξέρω. Α, μπράβο. Ωραίος. Γεια σου, Γαϊδουράγκαθε, ζούμου σου, αδερφέ. Ζούμου σου. Καλημέρα. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Γεια σας. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Γεια σου, λοιπόν, Κωνσταντάν. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι μετά την εκπομπή δεν μπορώ να σου βρω πριβέ και τα λοιπά, το έψαξα πολύ και το βρήκα. Το πριβέ τελικά μου άρεσε προσωπικά στο χώρο σας. Απόλυτη χεμήθεια. Πριβέ, μιλάμε στο τηλέφωνο. Να κάνω ασπρόμαυρη γραμμή, φίλε. Δηλαδή πώς παίρνουν και κάνουν φόρους σεξ, να μιλάμε για τον ΠΑΟΚ σε 0.90. Και θέλω να πω για τον Πασχαλάκη και θέλω να πω... Κοίταξε, υπάρχει τέτοιος έρωτας για τον ΠΑΟΚ που έτσι είναι κατανοητό, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα τι ήθελα να σου πω, γιατί δεν σε επιτυχαίνω και ξέρω ότι στο αυτοκίνητο να σε πάρω τηλέφωνο δεν θα το σηκώσεις και τι θα πεις την κόρη σου, ξέρω εγώ. Ναι. Πριν πολλά χρόνια που ήρθα και είδα την πρώτη φορά, νομίζω ότι είμαστε δίδυμοι που μας χώρισαν στη Γέννα και γι' αυτό κοίτανε εισιτήριο, σε παρακαλώ, ναι. Εσύ είσαι λοιπόν χαμένα, αδερφέ μου. Να φύγει ο τείχος! Βγαίνει και η βικάρα και λέει, είναι συγκινητικό αυτό σήμερα. Λοιπόν, και οι δύο, τριψήφοι είμαστε, και οι δύο ζάχαρο έχουμε, και οι δύο παιδιά έχουμε, και οι δύο παιδερμένοι είμαστε δίδυμοι. Γερμανία, στη Φραγκφούρτη ήμασταν, να πούμε εγώ, καμιά δεκαετία κοντά εκεί, 8 χρόνια. Τέλεια, φίλε. Α, μπράβο, μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν. Θα μιλήσουμε, θα τα πούμε στον μπαμπά. Φιλιά, γεια σου, Κωνσταντάν, ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Είδηση σοκ έρχεται από την Τίνα Δημητριάδου. Κόλαφος είναι το μήνυμά της. Το διαβάζω αυτό λέξη. Κωστή, καλημέρα.
Ζουμούσου. Δυστυχώς δεν μπορώ να ακούσω σήμερα την εκπομπή. Ξέρεις όμως ποια έχει γενέθλια σήμερα? Μην πεις αυτή ένα μηδέν. Όχι, στο θηλυκό έχουμε πει ότι δεν πιάνει. Γιατί δεν κάνει ομοιοκαταληξία το ποια αυτή. Ποιος αυτός, ναι. Ποια αυτά, ναι. Ποιο αυτό, ναι. Ποια έχει γενέθλια? Η Μποφίλιου έχει γενέθλια σήμερα. Αν δεν βάλει 6 γκολ με το Λεβαδιακό, ο Τσούπα ακούμε. Φαντάζεσαι, φίλε. Αν δεν βάλει 6 γκολ, που το Λεβέντι μου τον χαντακώσανε με 5 ακυρωμένα γκολ, πεντακάθαρα τα 5, αν είχε και ένα-δυο τα οποία ήτανε. Τους πάσανε το ηθικό, τους πάσανε και το χέρι, με νάρθηκα θα παίξει. Αύριο παίζει ο Τσούμπα. Από τη Δευτέρα, εγώ υλοποιώ το στοίχημά μου. Και θα παίζω κάθε μέρα Μποφίλιου, για 5 μέρες. Με τη δικλίδα να υπάρχει. Μέχρι και το 90, ξεκάθαρα. Θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, μπουκάραμε, ζούμου σου λέμε. Δεν πέφτει με τίποτα. Ενημερώνουμε, καλά, τους φίλους ναι, ενημερώνουμε τους απέναντι τους εχθρούς, να ξέρετε. Φεύγουν καραβάνια στο Βόρειο Πόλο, ανοίγουμε τρύπες στο χοντρό πάγο για να ψαρεύουν τα αδέρφια μας οι Εσκιμόοι και τα παουξάκια οι πιγκουίνοι. Αν δείτε εσείς άλλο χρώμα στον πιγκουίνο, πείτε το μου. Ή αν έχετε δει ζεύρα, να πούμε άλλα χρώματα. Έχετε δει ερυθρόλευκη ζεύρα? Γατάκια! Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Θέλω να ρωτήσω λίγο το κορίτσι που βγαίνει στην αρχή, το κορίτσι αυτό. Πιστεύεις ότι είμαστε επανάξιοι πρωταθλητές? Ναι. Θεωρείς ότι αυτό είναι το πιο κακαλάτο πρωτάθλημα που έχει πάρει ποτέ ομάδα? Ναι. Θεωρείς ότι πέρσι η κλοπή μας έκανε πιο δυνατούς? Ναι. Πιστεύεις ότι δεν έχω ούτε ένα εισιτήριο για να έρθεις, γιατί με παρακάλεσες γονιπετής για να έρθεις? Ναι. Γονιπετούσα, πώς πάει το θηλυκό, γονιπετούσα. Πιστεύεις ότι πραγματικά δεν έχω εισιτήριο? Ναι. Θα έρθεις στο Λευκό Πύργο? Ναι. Θα φοράς κασκόλ περασμένο στη μέση, θα έχεις σηκώσει τη φανέλα δεμένη κόμπο? Ναι. Χάρηκα που τα είπαμε? Ναι. Χάρηκες κι εσύ? Ναι. Να πάω να πάρω τις γραμμές? Ναι. Μπίπ υποθύλος και ο Πειραιάς? Ναι. Ξεκάθαρα. Καλημέρα σας! Ναι! Ομοιρικοί διάλογοι. Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί, good the boy! Τι κάνεις, αδερφέ μου? Εδώ, φίλε, τέχνη. Ζουμουσάδα. Περίμενα, αγάπη μου, μιλάω. Έλα. Τι θέλει να πει το βλαστάρι? Άσε το Αγγελούδη να μιλήσει, δώστε το τηλέφωνο να πει ό,τι θέλει. Θέλω να τον πάω στον παιδικό. Ναι. Και δεν μπορώ, ρε φίλε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Έχω σηκωθεί από τις 5.30, ναι. 8 παρά 20 μπήκα στη σειρά, ναι. Τρεις φορές έφτασα και έχω τρελαθεί από τη χαρά μου και με πετάει έξω, δεν υπάρχει. Ο παιδικός? Και τώρα πάλι ξαναπεριμένω. Ο παιδικός σταθμός? Ποιος παιδικός σταθμός, ρε, το Ticketmaster. Άντε, σοβαρά. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, αλλά θα το πάρω, δε, θα το πάρω, θα το σηκώσω. Έτσι κι αλλιώς. Μετά από το ναό, έχει κομβόι. Φίλε, τώρα με τρία παιδιά πού να τρέχουμε? Δηλαδή θα γίνεται... Και έχω πάρει ό,τι βεγγαλικό υπήρχε στη Νεάπολη. Δεν υπάρχει, θα πάρουμε στο τσιάντο. Εξαντλήθηκαν τα αποθέματα. Δεν γίνεται τώρα. Μιλάμε τώρα να περιμένεις τόσες ώρες και να σε πετάει το σύστημα. Δηλαδή τι γίνεται, χαμός γίνεται. Ξαναλέω, 150.000 αν είχε φορητικότητα, ναι. Θα μέναν πάλι κάποιοι απ' έξω. Έρχονται άνθρωποι από κάθε άκρη της γης για τη φιέστα αυτή. Θα το ζήσουμε αυτό, παιδιά. Ζήστε το, γλεντήστε το. Έτσι, πρώτα νικάμε. Πιστεύω πρώτα νικάμε ότι μετά... πρέπει να πάμε στο γήπεδο από τις 3.30. Εννοείται. Τόσο ωραίο χαβαλέθα. Εννοείται ότι ξεκινάει, δηλαδή... αυτό το πράγμα από μεσημεράκι. Ναι. Θα παίξει σούξου μουξου τριγλικερίδιο και χοληστερίνη. Ναι, γιατί... Από νωρίς. Και ξέρεις, τους ζήτησα να με βοηθήσουν για το παρκάρισμα, γιατί χθες έκανα τη μαγνητική και πρέπει να πάω να κάνω χειρουργείο. Και λέω, κάτσε αγαπητέ μου, και λέω δεν γίνεται, λέω παιδιά, λέει εντάξει, λέει μόλις αγοράσετε το εισιτήριο να μας στείλετε, λέει, ένα απόκομα και θα σας βοηθήσουμε. Λέω τι περιμένετε, μόνο το Βιερίνιο δηλαδή? Έχουν και άλλοι που έχουν πάθει ζημιά. Αγόρι μου, φιλιά είναι πολλά, φιλιά. Φιλιά, θα τα πούμε, άντε, θα τα πούμε. Τη Δευτέρα θα μιλήσουμε, live. Έτσι, live, live, live. Να ξαναπώ ότι η Χρύσα και τα υπόλοιπα ζουμουσάκια μας θα κάνουν live και εμείς από το γήπεδο μέσα με τα κινητά, στο zoomusu.gr, στο αθλητήριο,
για να είναι έτσι κοντά μας και τα παιδιά που είναι μακριά. Στο εξωτερικό, σε μακρινές πόλεις από τη Θεσσαλονίκη, να είναι και αυτοί εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το παιδί. Αληθεύει ότι αν ο κύριος Μελισανίδης ήταν πιγκουίνος, θα τον έλεγαν τσιγκουίνο. Μου έχει στείλει κι άλλο φοβερό προχθές που δεν το διάβασα. Λέει «Κάει και η Παναγία των Παρισίων και τώρα πού θα εκτελεί βολές ο Καμπούρης. Είσαι αλήτης μεγάλος». Τι να κάνουμε, ρε Σιμπέρα. Κρίμα, κρίμα. Πόνεσε, λίγο να το διασκεδάσουμε. Πόνεσε η καρδιά μας με αυτό που είδαμε. Εντάξει. Η Παναγία είναι μία, τώρα αν είναι καθολικός ο άλλος. Αν είναι προτεστάντης. Αν εντάξει, είναι... βέβαια ο συγκεκριμένος ο χώρος δεν το λες και πολύ ναό. Δηλαδή όλα αυτά που μουσείο πιο πολύ ήταν. Ναι. Τέλος πάντων. Βέβαια έχει πολύ μεγαλύτερες καταστροφές κοστίμου. Μην το συζητάς. Είναι με ανθρώπους οι οποίοι χάνονται. Το συζητάς. Εννοείται. Εννοείται. Είναι πολύ σημαντικότερα. Κάτι τώρα με αφορμή και με αυτό που είπε ο φίλος. Παιδιά, λίγο για την Κυριακή. Δύο πράγματα πρέπει να προσέξουμε. Πρώτον, επειδή έχω δει ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν πάρει στα χέρια τους πυρσούς και πυροτεχνήματα κτλ. Και πάρα πολλοί από αυτούς δεν έχουν πιάσει ποτέ στα χέρια τους πυρσό. Λίγο προσοχή. Έτσι. Μην έχουμε κανένα θέμα. Λίγο προσοχή με τους γύρω κτλ. Μην φύγουμε με μισομάτι και κάψουμε κανένα παιδί κανένας. Νίκη Λάουντα. Αχ, κύριε Γαϊτάνη! Ναι, αυτό ακριβώς. Μην γίνουμε παραδάλωμα του πυρός. Θέλει λίγο προσοχή. Όλοι με μέτρο και τα λοιπά. Γιατί έχω δει όλοι ότι έχουν με τα κουτιά και με τα τσουβάλια και τα λοιπά. Δεν είναι, παιδιά. Επίσης, φυσοκάλαμο. Δεν είναι φυσοκάλαμο, έτσι. Έτσι. Προσοχή. Και μιλάμε κοστί ότι είναι χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει από δεκάδες πυρσούς. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει λίγο να ελεγχθεί. Όλο αυτό εντωμεταξύ, αφού κλείσει το παιχνίδι, αφού κλείσει το φύλλο αγώνα, αφού φύγουν οι διαιτητές και ο Κομποντιακός, μετά όλα αυτά. Το λέμε κάθε μέρα, θα το λέω και αύριο. Έτσι. Προσοχή, θέλει πολύ προσοχή ιδιαίτερη. Και κάτι ακόμη, γιατί στο μάτς με τον Ολυμπιακό, όσοι μπήκαν, ειδικά στη θύρα 4, αυτό που έγινε κάποια στιγμή ήταν τρομερό, έτσι. Δηλαδή υπήρξε κόσμος ο οποίος είχε εισιτήρια και δεν μπορούσε να μπει μία ώρα πριν τον αγώνα. Είχε τέτοιο στριμωξίδι απίστευτο. Είχε να γίνει από τότε με το μάτς με τον Άρη επί Ζαγοράκη που φώναξαν μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, όσοι έχετε εισιτήρια στην 4 πάτε στην 8. Ναι, ναι. Άρα μην γιατί το αφήσετε 7 παρά 10, παιδιά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Ξέρουμε ότι θέλει να μπει, αν είναι δυνατόν, όλη η Βόρεια Ελλάδα και όλοι οι εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ που είναι στο εξωτερικό. Έτσι. Και από όλη την Ελλάδα. Δεν γίνεται, παιδιά, πρακτικά. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ, να πάμε μετά όλοι μετά μαζί στο Λευκό Πύργο, σε κάθε μέχρι γωνιά της Μακεδονίας, παντού. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό, να πάμε όλοι να αφήσουμε την ομάδα να κάνει το τελετουργικό όπως πρέπει. Πρώτα απ' όλα να τελειώσει το παιχνίδι και να αρχίσει όλα κανονικά, να πάρουμε την νίκη και να γιορτάσουμε μετά όλοι μαζί, να έχουμε να το λέμε στα τρισέγγονά μας αυτό το πράγμα που θα αρχίσουμε, γιατί πιστεύω ότι θα είναι μαγικό. Εμένα μ' αρέσει και γουστάρω και όλη αυτή την πορεία προς την Κυριακή, σας το λέω ειλικρινά, όλο βέβαια αυτό που ζούμε, αυτή η γλυκιά προσμονή, αυτό το ξεβράκωμα των απέναντι που την τελευταία στιγμή ήταν το τελευταίο κερασάκι, το δώρο που καταρρίφθηκε το αφήγημα για δορυφόρους, για ό,τι ελέγχουμε, για το ένα για το άλλο. Είδες, Όφη τη μία μέρα φυλάει δαχτυλίδι, την άλλη αθώος. Τουλάχιστον πήγε χαλάλη ψήφος, έτσι. Εδώ η Μπόρα για σπορ υπερασπιζόταν τον Καραπαπά. Δηλαδή, τι άλλο θα δούμε. Σε λίγο θα βγει ο προβαταθλητής και θα λέει μπρος στα παλικάρια. Άρε Πάουκ, άρε Ιβάν, τι τους έχεις κάνει. Ιβάν Σαββίδης, φίλε, πρέπει να τον βγάλουμε το καπέλο. Κυριάννη, τι τους έχεις. Σεβράκωσε όλο το συχαμερό σύστημα του ελληνικού αθλητισμού και της ελληνικής κοινωνίας των τελευταίων τουλάχιστον. Ακόμα κι αν κατέβηκε ο Γκαγκάτσης μόνο και μόνο για να ξεβρακωθούν οι απέναντι. Μα γι' αυτό δηλαδή, αν ήταν κίνηση τακτική, γιατί λογικά, όταν κατεβάζεις κάποιο, ξέρεις τα κουκιά, τα γνωρίζεις από πριν. Ήταν μια καταπληκτική κίνηση στρατηγικής. Όποιος το σκέφτηκε, μπράβο του, διότι οι άλλοι απέναντι πραγματικά ξεβρακώθηκαν. Τέλος. Τέλος. Καταρρίφθηκαν οι μύθοι, τα αφηγήματα. Κουράγιο και υπομονή σε όλο τον κοσμάκι που είναι τώρα, φαντάζομαι, στην αναμονή σε κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές κτλ. Μακάρι να γινόταν να βολευτούν όλοι. Δεν γίνεται. Φιλιά! Ζούμε σου, γεια σου, Κολομπάμπουε! Φιλιά, φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας και sorry που περιμένατε. Ναι, μεθ' επόμενος.
2310-287-888, λέω για τελευταία φορά, κληρώνουμε ένα υπέροχο τριήμερο στο Πόζαρ και δύο κάρτες δωρεάν σύνταξη και υποβολή της φορολογικής σας δήλωση από τη φοροπρόβλεψη. Και όποιος θέλει παίζει και αντίστροφη μέτρηση για μπλουζάκι ζουμουσού. Καλημέρα σας! Καλημέρα, ναι. Κώστα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, καταρχάς να εκφράσω τον απεριόριστο θαυμασμό μου για την πολύ γλυκιά φωνούλα που έχετε, τη μανταμίτσα από τη διαφήμιση. Ναι. Λοιπόν, είχα την εντύπωση ότι είναι ηθοποιός, ας πούμε, που την είχε προσλάβει, ας πούμε, για το σποτάκι, αλλά δεν ήξερα ότι εργάζεται στο σταθμό. Λοιπόν... μιλάς για σποτ. Ναι, το σποτάκι... Για το ναι. Ορίστε. Για το ναι που λέγαμε. Όχι για το ναι, μιλάω για το Ότο Γκλιν Παντελίδης που έχει τη μαντά. Α, ναι, 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 ναι. Εγώ δεν το γνώριζα, ότι είχα την εντύπωση ότι είναι ηθοποιός. Εγώ δεν το γνώριζα ότι εργάζεται στο σταθμό. Η Μαριλής είναι αυτή, φίλε. Σε δεν το ήξερα, φίλε. Τι να μας πουν οι επαγγελματίες. Απίστευτη φωνή, φίλε, πραγματικά. Έτσι είναι. Πού να δεις και πρόσωπο. Δε, εντάξει, δεν μπορώ. κάποια στιγμή θα φροντίσω όμως, δεν γίνεται. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Μπορώ να έχω λίγο ένα διάλογο με την κοπελίτσα που... Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ένα λεπτό λίγο. Διάλογο θέλω με την κοπελίτσα, με το ναι. Πάμε. Έχεις εισιτήριο για μένα? Ναι. Θα μου το δώσεις? Ναι. Σίγουρα? Ναι. 100%? Ναι. Περιμένω πότε θα βάζεις τα τζιτζίκια που... αυτό ακριβώς. Πιστεύεις ότι ο Στράτος θα πάρει τα μπίπι μας? Ναι. From the three the longest. Πέρα από την πλάκα, ναι. Εγώ πήρα να σου πω ότι το εισιτήριο δεν θα το αξιοποιήσω αυτό που σου είχα βάλει. Είχες υποσχεθεί στον αερό ότι θα μου δώσεις, για να τα λέμε όλα. Είχα πει θα σου δώσω ένα εισιτήριο με το Λεβαδιακό. Του χρόνου λοιπόν, είναι, στον αγώνα κυπέλου με το Λεβαδιακό. Όχι. Γιατί στην πρώτη εθνική δεν γίνεται. Άστα τώρα. Είχαμε πει και ημερομηνίες και όλα. Άστα, ναι. Δεν θα έρθεις. Όχι, γιατί ο λόγος είναι καθαρά... Καθαρά, όπως το λένε, προληπτικός, γιατί δεν θέλω να χαλάσει το γούρι. Μπράβο. Εφόσον δεν έχουμε ξεσφαλίσει. Επειδή θέλω να είμαι έντιμος απέναντί σου, θέλω να σου πω ότι δεν κράτησε εισιτήριο. Δεν το ξέρω, εντάξει. Δηλαδή, δεν θέλω να σου πω τώρα, αμαν! Καλά, εντάξει, αφού δεν μπορείς. Εγώ, φίλε, το κράτησα πάντως. Από τη στιγμή που δεν κερδίσαμε με τη Λάρισα, δεν βγήκα και εγώ να σε πιέσω κιόλας. Κατάλαβε, δηλαδή, γιατί ήξερα ότι δεν θα έρθω. Ούτε, το λάθος είναι που όλο αυτός ο διάλογος για το εισιτήριο έγινε στον αέρα και δέχτηκα τον βομβαρδισμό. Το bullying από τους φίλους μου. Μπορώ να παίξω αντίστροφη μέτρηση για ένα... Βεβαίως. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Θέλω να μου πεις πέντε ποδοσφαιριστές που το όνομά τους ξεκινάει από ΤΑΦ. Πάμε. Τσαλουχίδης. Ναι. Τάκολα. Ωραίος. Ιταλός, Μάρκο. Τόσκα. Ναι, Τόσκα. Μάρκο, Ιταλός. Μάρκο, τα. Τερματοφύλακας Γιουβέντους. Στέφανο. Ναι, πραγματικά δεν το έχω. Τον Βιερίνια. Και έναν ακόμα, πες μου. Και το τυχερό που θα μου δώσει το εισιτήριο. Το τυχερό που θα σου δώσει. Έχεις μπλουζάκι σου μουσού. Και από ό,τι θυμάμαι είσαι χουχουλού. 7 έξτρα. 7 έξτρα. μέχρι 2 έχω. Μέχρι 1 κιόλας. 2, εντάξει. Στράτε. Λοιπόν, θα στείλεις κάποιον από εδώ ή όταν έρθεις εσύ να πάρεις το μπλουζάκι σου. Εντάξει, αγόρι μου. Φιλιά πολλά. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Και με την νίκη και προσοχή την Κυριακή. Ήποπτος ο Τζίλος που ορίστηκε την Κυριακή. Πάρα πολύ. Πολύ ύποπτος. Δεν ξέρω γιατί. Καλημέρα σας. Ναι. Τέσσερις γραμμές. Μην παίρνετε άλλο. Γιατί αυτές θα πάρουμε που είναι μέσα τις τέσσερις γραμμές. Πάμε στο λαό. Ναι. Γεια σας. Ο κύριος Κώστας Τετσαρός. Όχι. Ποιος είσαι? Αυτός ένα μηδέν. Περίμενε. Φαντάζομαι ότι φαντάζεσαι και εσύ. Θα σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά και είμαι πολύ σοβαρός. Βεβαίως, κύριε Κώστα. Πήρε στην Έρα Σπορ βράδυ και είπες ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίζει στη Β' Εθνική και έβριζες τον ΠΑΟΚ και τον Σαββίδη. Όχι, ψέματα είναι αυτά. Β' Εθνική. Γιατί και λόγια είναι αυτά τώρα που λες? Πρόσεξε καλά. Σε ξαναρωτάω. Σε παρακαλώ. Με διασύρεις τώρα, με ξεφτιλίζεις. Ναι, λέω, υπάρχει περίπτωση να ήσουν εσύ και να πήρες την Έρα Σπορ νύχτα στον Καϊμά. Γιατί μου πρόσεξε καλά. Γιατί γιατί μου στείλανε 3-4 μηνύματα. Πρόσεξε.
Σε παρακαλώ, με πολεμάνε, με νύχια και με δόντια. Εντάξει. Θα δεχτώ. Εμένα μου είπαν ότι σε έχουν ηχογραφημένο, πάντως να ξέρεις. Αν είσαι εσύ, αν είσαι εσύ λοιπόν αυτός που βγήκε... Όχι αγόρι μου, όχι αγόρι μου. Τι βίτε εθνική, τι... Και να τα που λες τώρα, σε παρακαλώ. Θα δεχτώ αυτό που λες. Θα δεχτώ γιατί είμαι καλοπροαίρετος. Αλλά θα το ακούσω όμως, να ξέρεις. Σε δεν πιστεύεις. Στην παρούσα φάση σε πιστεύω. Αλλά πιστεύω για αυτούς που μου είπαν. Αγόρι μου γλυκό. Τι βιτές νίκη τώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Οκ. Ας δεχτώ λοιπόν είμαι καλοπροαίρετο παιδί. Απλά να ξέρεις. Άμα σου πούν ότι εγώ σκότωσα 10 ανθρώπους θα τα πιστέψεις. Αν μου το πούν 10 άνθρωποι θα μπω σε σκέψεις. Εγώ μπορεί να κοιμάμαι εκεί την ώρα. Ναι. Ξαναλέω. Αν υπάρχει όμως ηχητικό που ακούγεται τον μπαμ μπαμ και ο άλλος λέει μη με σκοτώνεις, μπορεί για να το πιστέψω. Γιατί αποκλείεται άλλος να κάνει τη φωνή μου να είναι. Θα δεχτώ αυτή τη βερσιόν. Πάμε παρακάτω. Ρε, μου, γλυκό, δεν με πιστεύεις τώρα. Σε πιστεύω, γι' αυτό και συζητάμε ακόμα. Α, πάμε. Ας είμαι λοιπόν καλοπροαίρετος. Δεν είμαι έξυπνος. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι. Θα σου βάλω ένα quiz. Ναι. Μια μισή σαρδέλα. Μια μισή δραχμή. Ναι. 2,5 σαρδέλα. Ναι. 1 κιλό και 13 ναι. γραμμάρια, πόσο κάνει. Θα σου πω αμέσως. Θα πάρω τηλέφωνο στο Αιγαίον και θα μου τα φέρουν φρέσκα. Γεια σου, Μάγε! Γεια σου! Να ξέρετε, έχω αυτιά παντού. Και δεν το λέω ούτε με αλαζονία, ούτε με έπαρση. Ακούμε τα πάντα. Εγώ λοιπόν καλοπροαίρετα δέχομαι ότι δεν ήσουν εσύ. Το ότι πήρα 5 μηνύματα που μου λένε αυτή τη στιγμή, έτσι και νύχτα κιόλας, έτσι. Το και το και το, να ξέρεις είσαι υπό επιτήρηση. Διότι αν άλλα μου λες εδώ και βγαίνεις και βρίζεις αλλού τον Πάο και τον Σαββίδη, κομμένος. Στο λέω να το ξέρεις. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Ναι. Πάμε στον μεθ επόμενο, 2310. Ναι. Καλημέρα σας. Έλα, εγώ τελευταίος. Όχι τελευταίος, προ-προ-τελευταίος. Προ-προ-τελευταίος. Είσαι ο... Ο Δημήτρης. Γεια σου ρε Δημητράκη, γεια σου ρε Δημήτρη. Θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση για μπλουζάκι, γουστάρεις ή όχι. Περίμενε, πρέπει να σου πω δύο-τρία πραγματάκια και μετά θα παίξουμε. Να μου πεις ότι θες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο Στέλιος, αυτός που σου πήρε τηλέφωνο και είπε για τη Μαριλίζ. Ναι, ο Στράτος. Ο Στράτος, ναι. Ο Στράτος. Ξέρει ποιος είναι ο αδερφός της. Ο Άγριος. Το προειδοποίησες. Όχι, δεν το λέμε αυτό. Τον αφήνουμε να πάει μέχρι ένα σημείο και μετά το συναντάει τον αδερφό της. Το συναντάει τον αδερφό της. Απλά λέω σφάζει στο γόνατο. Κοντοσύρι μου είναι να ξέρεις ο αδερφός της. Κοντά είμαστε. Ναι. Κοντά δίπλα-δίπλα στις ηλικίες. Το ξέρω καλά. Χρόνια. Λοιπόν. Ένα αυτό. Δεύτερο, να δώσω χαιρετισμάτα στον Βασιλάκη που πήρε τηλέφωνο και είπε για το iPhone τον συντοπίτη μου, τον elevator εκεί. Έτσι. Λοιπόν, ο ασθενητής. Ναι, ο ασθενητής, ο elevator. Λοιπόν, να το πει στον Βασιλάκη και ότι και εγώ έχω ένα iPhone 4, το δίνω. Υπάρχει ένα μου δίνεις το εισιτήριό σου. Ναι, γιατί που είναι το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή από το iPhone, το iSichtir. Το 4 είναι συλλεκτικό, αξίζει πιο πολύ από αυτά τα XS και τα... Δεν θα ήταν ωραία ιδέα να βάλω ένα εισιτήριο σε δημοπρασία στην εκπομπή και να λέει έχω τηλέφωνο από την Τριανδρία, προσφέρει ένα διάρρη. Ναι, γεια σας. Γεια σας, είμαι ο ξάδερφος Αντζελίνα Τζολί. Την ξαδέρφη μου 2 νύχτες για αφυδάτωση. Βεβαίως, το σημειώνουμε. Νομίζω ότι μου έδωσες μια πολύ ωραία επιχειρηματική κίνηση, έτσι. Σύγχρονο marketing. Λοιπόν, θα δώσω τα χαιρετισμού μου στο φίλο μας τον Θοδωρή, τον ταξιτζή. Και τι άλλο να πω, θες να παίξουμε. Και δεν πέφτει με τίποτα. Πάμε. Και, θέλω. Το ξέρεις ότι δεν πέφτει με καλά, τίποτα. Καλά φίλε, αφού... Αχού, συγγνώμη παιδιά, βρήκαμε στο μικρόφωνο. Δεν κορνάρει κανένας μας με τα χέρια. Τα χέρια είναι στο τιμόνι. Θέλω να μου πεις 5 ποδοσφαιριστές που το όνομά τους αρχίζει από Α. Ευκολάκι σου βάζω. Μπαμ, μπαμ. Πάμε. Ασλανίδης. Πάμε. Ασλανίδης, ναι. Αθανασιάδης. Ναι. Κάτι τώρα να ξεχωρίσουμε. Του πάω και γενικά. Γενικά. Κόλλησε τώρα. Αργεντινός, Οσβάλτο. Αρντίλες. Αρντίλες, ωραίος. Αγκουέρο. Αγκουέρο, πολύ ωραίος. Έναν ακόμα. Και ένα που δεν το χωνεύω, αλλά αρχίζει από Α. Ναι. Αυτό το κίτρινο, το αραούχο, το κίτρινο που είναι αυτό το πράγμα εκεί. Αυτό το πράγμα. Έγινε!
Δώσε μου λίγο όνομα, όνομα δώσε μου. Δημήτρης. Δημήτρης. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία να ξέρω τι είσαι εσύ. 838. 838. Γεια σου Δημητράκη που γνωρίζεις τα αδέρφια των κοπελιών εδώ. Προχωρημένο σε βρίσκω. Γεια, γεια, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, τι, άλλη μία, άλλη μία, ναι, βεβαίως, γεια σας. Καλημέρα. Γεια σου Παναγιωτάκη μου. Τι είναι, ευχαριστώ πολύ, φιλάκι πολλά. Αγόρι μου, σε βρήκε η Λιάνα, σου δώσε την μπλούζα και τα αυτοκόλλητα. Ευχαριστώ. Αγόρι μου, πολλά γλυκό. Πολλά φιλάκι σε όλους. Ζου. Αγόρι μου γλυκό, να είσαι πάντα τυχερός, εύχομαι. Να είσαι δυνατός. Ευχαριστώ. Γεια σου Παναγιωτάκη μου, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Φιλιά πολλά, φιλιά. Αυτά είναι, αυτά. Ζήστε το κάθε λεπτό. Δεν θα ξαναζήσουμε αυτές τις μέρες που ζούμε τώρα. Μπορεί να τις ξαναζήσουμε υπό άλλη μορφή. Του χρόνου πάλι. Δεν θα είναι ποτέ το ίδιο όπως τώρα. Άρα μην αφήνετε κανέναν να σας χαλάει έστω και λίγο τη διάθεση. Χαμογελάστε ειρωνικά, προχωρήστε. Δυστυχώς για πολλούς ή για κάποιους τέλος πάντων κατέπεσε και το τελευταίο αφήγημα για τους δορυφόρους, για την ΕΠΟ, για η ΕΠΟ χθες δίνει το, στα χαρτιά το μάτς το γάβρο, παιδιά. Το καταλαβαίνετε, τον κρατάει ζωντανό μέχρι και την τελευταία στιγμή. Μέχρι και την τελευταία στιγμή η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ δε αθωώνει τον Όφη που την προηγούμενη μέρα έχει πάει και έχει φιλήσει δαχτυλίδι και έχει ψηφίσει μαζί τους. Άρα χαρείτε το όλο αυτό. Μαέστρο μου, πρέπει να φύγω. Δώσε μου λίγο. Καταρχήν δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 59 για να δώσω τις δύο κάρτες για τη δωρεάν σύνταξη και υποβολή φορολογικής δήλωσης από τη φοροπρόβλεψη. Δώσε μου λίγο το 6 και το 40. Το 6 και το 40, το 6 και το 40. Ναι. Λοιπόν. Το 6 και το 40. Το 6 είναι ο Δημήτρης Τσακυρίδης, ο Ευρωπόντιος. Βάλε με σκληρώσεις, ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Το 1. Και το άλλο είναι η Χριστίνα Χατζηγιάννη σε 577. Εσείς οι δύο λοιπόν παίρνετε τηλέφωνο στη Μαριλής έξω, στη γραμματεία μας, το ίδιο νούμερο και αφήνετε τα στοιχεία σας να τα στείλουμε εμείς στη φοροπρόληψη στον Γιώργο Μουτσιάνα και έχετε την υποβολή της δήλωσής σας δωρεάν. Όμορφα, όμορφα. Δώσε και ένα ακόμα να δώσω το πόζαρ. Το 30, το 30, τικ-τακ-τικ-τακ-τικ-τακ-τικ-τακ-τικ-τακ. Το 30 είναι ο Τάζογλου ή Ταζόγλου Πέτρος. Πάρ' τον ένα τηλέφωνο Μαριλής, 6946-514. Λοιπόν, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε, ζήστε το όλο αυτό, ζήστε την προσμονή, τη γλυκιά για την Κυριακή. Το νου μας πρώτα κερδίζουμε και... μετά όλα τα άλλα, με αυτοσυγκράτηση, να μην τους δώσουμε την τελευταία ευκαιρία για το οτιδήποτε, γιατί ξέρουμε τα μούτρα τους, ξέρουμε τη φτιάξη τους, ξέρουμε το χαρακτήρα τους, ζήστε το όλο αυτό. Bye, bye!